Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, που έλεγε και ο αείμνηστος του. Σε λίγο θα το έλεγα, πρωί-πρωί. Ο νηστικός, σωστά και ονειρεύεται. Ο Φίλιππας ο Συρίγος. Λόγω επειδή για ακόμη ένα πρωί εδώ, στα μετερίζια του Λίμπερο 107,4, έτοιμο να σας υποδεχθεί στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, αν το πεις και αυτό μέρα που έχουμε έξω. Νύχτα ξεκινάμε, νύχτα φεύγουμε, νύχτα θα φύγουμε γενικότερα από αυτή την ζωή. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Άκη, που ήρθε να με συντροφεύσει. Πού είσαι, πού κάθεσαι, πού μιλάς. Σε αυτό το μέλλον. Εντάξει, αυτό το δεν δουλεύει. Για πάνε λίγο στο δίπλα το μικρόφωνο. Για μιλά. Ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι, ναι. Πού έκατσες, ρε παιδί μου, σε λάθος μικρόφωνο. Είδα εδώ πέρα το ωραίο το τσίλικο, λέω εδώ πέρα. Άστο, δεν κάνει. Το τσίλικο καφενείο, ναι, μάλιστα. Δεν κάνει αυτό. Θα κάτσεις το δύσκολο μικρόφωνο, γιατί αν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή, ποιο το νόημα. Δεν τα εκτιμάμε. Δεν τα εκτιμάμε τα εύκολα. Τώρα τον υπολογιστή τον εκτιμάω πάρα πολύ. Πέρα δεν ανοίγουν υπολογιστέ. Έλα μωρέ. Μάθατε τώρα όλοι με του υπολογιστέ και εγώ. Και εγώ κάνω έτσι εκπομπούλε με του υπολογιστέ, να τα έχω όλα στο ίντερνετ μου. Όλα από μνημονικού, από θυμικού. Ό,τι κατεβάζει γκλάβα μα. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι η εκπομπή. Ό,τι μα έρθει. Ό,τι του φανεί γενικότερα και όποιο κατάλαβε. Κατάλαβε και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Καθημερινός 6 με 8 στον Λίμπερο 107,4 από την πόλη της Θεσσαλονίκης, για όλο το σύμπαν γνωστό και άγνωστο. Και έχουμε μια ανυπόμονη γραμμούλα, η οποία πριν πούμε οτιδήποτε σαν προήμιο, σαν πρόλογο, θέλει να καταθέσει προφανώς την άποψή της και θα την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πάπη. Καλημέρα. Δεν έχω φωνή, ρε! Ωχ, ο Λευτέρης! Εσύ μας έβαινες με τσίπλα στο μάτι, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Κύριε Βάμπη, χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα! Σας λένε και χάρη, σας λένε και λάμπη, σας λένε και χαραλάμπη! Όλα μαζί, μα λένε και μπάμπη, ενίοτε. Όπως θέλεις. Κάνε μας τη χάρη! Έτσι, ωραίο αυτό να με λένε Χάρη. Από τον Χάρη Πατμανίδη, κυρίες και κύριοι, μ' αρέσει, είναι έτσι πιο. Κατεβαίνω, κύριε Χάρη. Ξανάρχεσαι, χθες ήσουν εδώ. Ήμουνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι. Ναι. Μην πήγω Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάω στο ΙΚΑ Αμπελοκήπων. Ναι, γιατί να μην πας, μια δημόσια υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το ΙΚΑ Αμπελοκήπων είναι κοντά στην Οδό Ελευθερίας. Μάλιστα, σπουδές. Όλες οι κάθετοι στην Οδό Ελευθερίας έχουν μέσα τους την Κρήτη, ρε. Τι εννοείς, στους αμπελόκηπους. Ναι, στη Θεσσαλονίκη, δες τους, μπες στο Google Map. Τι μας κρύβουν, τι μας κρύβουν. Και στην Οδό Ελευθερίας. Ναι. Και είναι η κάθετη δρόμη. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί είναι αυτοί οι κάθετοι. Διάβασέ τους. Μάλιστα. Και διάβασε τις πέτρες κοντά στο Λευκό Πύργο στα αγάλματα. Τις πέτρες. Έχει πολλά αγάλματα κοντά στο Λευκό το Πύργο. Πού βρίσκεσαι τώρα, κατάφερες να φτάσεις στην Αθήνα? Εγώ ξέρω πως τα κατάφερα, κύριε Πάπη. Γιατί ήμουνα άυπνος, δεν είχα κοιμηθεί. Ήμουνα στα λαδάδικα. Και ξεκινάω, μετά ήρθα σε σένα. Ναι. Και μετά πήγα στον Αριστοτέλους, ήπια καφέ με το εσπρέσο με τον κύριο Νίκο. Ναι. Και μετά πήγα στο Αμπελόκηπους. Και μετά. Και μετά φεύγω από την Εθνική. Ναι. Και στη Σούρπη στη Λαμία παθαίνω φούιτ στα νερά. Έπαθα τρόμπα νερού, κύριε Μπάμπη. Δεν είχε κανένα λιοντάρι εκεί κοντά στα νερά να σε προστατεύει. Και μένω στον Άγιο Κωνσταντίνο, κύριε Μπάμπη. Ωραία είναι εκεί, παραθαλάσσια. Έχει και ωραία μπιφτέκια ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πήγαινε, ψάρευε ο Καζατζίδης με τη βαρκούλα του. Ναι, γιατί έφυγα από το κεντρικό δρόμο και πήγα στον παράδρομο τον παλιό. Ναι. Σε ένα συνεργείο, 6 ώρες μου φτιάχνανε τα αμάξι, κύριε Μπάμπη. Και τους είπες, μη μου σπάς τα αμάξι. Δεν τους το είπες. Αλλά μου είπανε να πάω στην Τροπικάνα. Ναι. Και το συνέδεσα εγώ το Τροπικάνα το μαγαζί. Ναι. Με την Τζαμάικα. Φως φανάρι.
Και στο Τροπικάνα το μαγαζί, κύριε Μπάμπη, έφαγα ένα ψωμάκι σάντουιτς με πασέτα. Μάλιστα, ψωμάκι. Και ένα γύρο, δεν παίζει το γύρο στη Τροπικάνα. Τροπικάνα και γυράδικο, είναι δυνατό. Εγώ δεν το είχα για κανένα κοκτέιλάδικο, ας πούμε, Τροπικάνα, έτσι εξωτικά, μάγκο. Ναι, κάτσε λίγο στο άλλο το μικρόφωνο, αυτό μου τις πάει να μπει. Θέλω να μου αφιερώσεις λοιπόν ένα τραγούδι. Να χαράσεις τώρα. Ναι, όποιο θέλεις. Θέλω να αφιερώσω, κύριε Μπάμπη, ένα τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, σας αφιερώνω. Ναι. Από την κυρία Καρλάκη. Καρλάκη. Τη Μαρία, τη φίλη μου. Τι αυτή, δημοσιογράφος. Αυτό τον κόσμο τον καλό, ναι, που το έλεγε ο Νίκος ο Ξυλούρης, ναι, και η γυναίκα του η Ουρανία είναι στη Στοά στα Προπύλαια, ναι, και σας αφιερώνω και από το στρατό του Νησίου, ναι, δεν έχω φωνή πλέον. Όσο έχω φωνή θα σας αφιερώσω εγώ. Το ποιο σου είπε για τους μάγκες. Έγινε. Γιατί όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα υπάρχουν μαθητάδες. Έτσι, ρε. Δώσε, δώσε φιλιά, 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 φιλιά. Στο φίλο μας τον εξωτικό το Λευτέρη από την... Μεταξύ δεν υπάρχει εδώ Κρήτης, κάθε στην Ελευθερία. Όχι, είναι, έχουν σχέση με την Κρήτη. Θα παρακάμψω τις, ναι, τις παροτρύνσεις και τις... ζητήσεις. Τα λόγια γιατί με τη φωνούλα που ακούσαμε τη Λευτέρη, ναι, τι άλλο θα μπορούσε να ταιριάξει. Το τραγούδι της Ανούλας της Βύσης. Όσο έχω φωνή θα σου το τραγουδάω. Τσάκα. Ναι, τεράστιο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι. Και την είδαμε την Ανούλα τη Βύση το Σάββατο στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Θα σου το τραγουδάω. Αυτό είναι το λόγο. Επειδή όσο έχουμε φωνή που δεν έχουμε φωνή, θα σου το τραγουδάμε. Και θα σου το προαναγγέλουμε. Και θα σα το ομιλάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε βεβαίως, βεβαίως, μετά από αυτό το καταιγιστικό τηλεφώνημα. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Γαλάζωνα. Όλοι πάτα Φωτιάδη. Αυτό θα έλεγα, ρε. Θα αρχίσουμε να κάνουμε τα κουκουράκια του Φωτιάδη τώρα. Μας έχει πειράσει να πούμε. Έτσι. Αρρώστια, μάστιγα. Σήμα κατά τεθέν πλέον. Σήμα κατά τεθέν. Πήρα κι εγώ σαν Σταυροπολίτη εκεί να τριτώ στο κακό. Οχ, 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 οχ. Γι' αυτό είμαστε τελευταίοι, τον τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος, ρε. Πήρε την ώρα σου. Τοποθέτηση προϊόντα, όλο αυτό για να το πει για το φούρνο. Θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος. Και συγκεκριμένο πέτρινος φούρνος. 6 ώρα, γεντάν. Έτσι. Γιατί να μην έρθει το παιδί, τον έχετε πάρει από τα μούτρα. Πάντα έρχεται στο δεύτερο μισάωρο. Εντάξει. Έτσι είναι, να κάνουμε φίρμες βγαίνουν στο τέλος. Έτσι. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Οτιδήποτε έχει πιάσει Σταυροπολίτης γενικότερα, προκοπή δεν έχει βρει σε αυτόν τον τόπο. Είναι είναι η πιο άχρηστη συνοικία. Το λέω σε όλους και δεν με πιστεύουν που έρχονται ξένοι εδώ για να τους ξεναγήσω. Τους λέω, παιδιά, είμαστε η πιο άχρηστη συνοικία, είναι η μοναδική συνοικία που δεν έχει κέντρο. Γιατί τι νομίζουν οι ξένοι ότι έρχονται στη Σταυρούπολη και είναι κάτι Μανχάταν. Το έχουν λίγο στο μυαλό τους, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ουρανοξύστες. Περνάς 12 ώρες. Εγώ το λέω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά όταν έρχεσαι από τη Λαγκαδά, βλέπεις τη Λαγκαδά και πάνω και πέρα πάνω προς Πολύχνη και κάτω προς το Αμπελόκι που σε βλέπουμε είναι φωτισμένα και στη Σταυρούπολη είναι λες και μπαίνεις στα άδυτα μέσα, ρε παιδί. Βλέπεις μεγάλους δρόμους και τότε. Πώς φαίνεται, ας πούμε, και όταν παίρνεις αυτή τη δαβάκι που είναι το στρατόπεδο του Πάλμα, από τη μια είναι Άπολη, από την άλλη Σταυρούπολη. Από τη μεριά από εμάς, ας πούμε, είναι σκοτάδια και από την άλλη είναι... Μαγαζιά, κόσμος, χαρά, delivery. Το σημαντικότερο, και μπαίνει στο γκέτο μέσα μετά. Παιδιά, πηγαίνω πολύ και βλέπω λαμπάκια, βλέπω μηχανάκια, βλέπω ζωή να υπάρχει. Κανονικά. Σάντουιτς τρώνε εκεί πάρα πολλά, μπέργκερ. Εμείς τίποτα, τίποτα. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Μια πλατεία Ελευθερία στην Ηλιούπολη είχαμε την κάνει και αυτή να οικόπεδο. Τώρα δεν θα θίξουμε τώρα αυτά τα ζήτηματα. Θα καταγγείλουμε εδώ. Απλά, απλά έτσι μου ήρθε. Ηρίστο εν παρόδο. Μια και πιάσαμε το πασχαλικό. Παρόδο, ναι. Ναι. Τι λέει? Ξέρεις τι παρατήρησα και χθες. Για πες. Όταν είδες, που είδα αυτό το βιντάκι εκεί στο καφενείο που ήσασταν, αυτά που φοράνε μπουφάν, όντως. Ναι, παιδιά είναι. Στα καφενεία όλοι, ειδικά στη Σταυρούπολη, φοράνε τα μπουφάν. Φοράνε τα μπουφάν. Ναι, είναι. Και εγώ που ήμουν το μπουφάν φορούσα, δεν ξέρω γιατί. Ενώ δεν έχει κρύο, ας πούμε, και αυτά. Δεν έχει, ναι, δεν είχε τόσο κρύο. Και αλλά ναι, όντως, στη Σταυρούπολη φοράνε και στα μπουφάν και στα προπό. Με τα μπουφάν είναι μέσα. Το παίζει το μπουφανάκι. Ναι, ίσως είναι κάποιο είδους πες μου φάμε ελάστιχο. Γούρι, δεν ξέρω τι. Ή ίσως συνήθεια από τις υπόλοιπες φορές δεν έχουν θέρμανση γενικά τα καφενεία στη Σταυρούπολη. Οπότε έχουν συνηθίσει να έχουν αυτού του είδους την ενδυμασία. Και μάλιστα είχαμε ανεβάσει μια φωτογραφία από το προχθεσινό το καφενείο που βλέπουμε το μάτσο, που ένας δεν φορούσε μπουφάν και μετά από 5 λεπτά φόρεσε.
έτσι, σαν κάτι να συνέβη, σαν κάτι να... το βουβά μου ρε εσείς. Ναι, ναι, κανονικά, ναι. Τι λέει άλλο. Εχθές σκεφτόμουν ότι... Εντάξει, το είχαμε πει πρώτοι εμείς. Πρώτοι εδώ, πρώτοι εδώ. Δεν πρέπει να το είπαμε εχθές. Ναι. Ότι πάλι πήραμε πρωτάθλημα, αλλά πάλι δεν ήρθε στο βορρά. Πάλι στο νότο ήρθε. Σωστό. Ήταν δεδομένο αυτό. Ήταν δεδομένο. Δηλαδή αυτό ήταν το μυστικό δηλαδή. Τόσα χρόνια πάλευες. Σου λέει κάνε μια Νότια Μακεδονία τώρα εδώ. Αρχίζεις, θα τα τσαρώνεις τώρα. Και αυτό τώρα και ο Λευτέρης Λεμπέρες που λέει θα ανέβω είπε, ή θα κατέβω, μήπως είπε θα κατέβω κιόλας. Ανεβαίνω είπε τώρα, ανεβαίνω είπε. Ναι, κατέβαινε νομίζω είπε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να φύγουμε από την Αθήνα να σχάσουμε ας πούμε. Και ένα ακόμη να σε πω τα προγνωστικά της παρέας που ξέχασα. Ναι, ναι. Το έπιασα το σκορ. Τι είχες πει, 3-1. Θα βάλουμε 4 γκολ και έλεγες είναι μια ηρωνευόσουν εκεί, μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Ναι, ναι. Το έπιασα. Εσύ μετράς και τον γκολ του Ακμπομ που ακυρώθηκε. Όχι. Είχα πει, θα βάλουμε στο 3-0, θα μπει μέσα ο Λιμνιός και θα βάλει το τέταρτο. Να τους κοιτάξουμε το κοκοράκι του. Να τους κοιτάξουμε το κοκοράκι. Εγώ αυτό προσέχω. Εν τω μεταξύ, όποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Μπάμπης τα έλεγαν», τι από κι εγώ καψερός, τα έλεγες. Έτσι ήταν, άρα θα αρχίσει να ψάχνεις στο αρχείο. Γιατί άμα βγω εγώ και πόσα στα έλεγα θα πει κανείς, δεν τα έλεγες. Ναι, εγώ έλεγα γιατί και στους φίλους μου εκεί 4-0 λέω, θα μπει ο Λιμνιός λέω στο... Να βάλει αυτόν τον γκολ. Θα βάλει τον γκολ, ξέρω εγώ, το τέταρτο. Το τέταρτο. Το πιασα, λέει τι το πιασες. Αφού 3 βάλαμε. Λέω δεν μπήκε. Δεν μπήκε ο Λιμνιός. Όταν παίζεις στοίχημα με τα μαθηματικά της Σταυρούπολης. Ναι. Όταν παίζεις στοίχημα και πιάνεις τετράδα, πιάνεις τα 3, το άλλο είναι, γίνεται αναβολή, δεν πάει άσος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αν έπαιζε όταν είχε ένα γκολ. Ένα γκολ average, είχε ένα γκολ στην καμπούρα του, θα το έβαζε μέσα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Κάποιος κόμισε, με κόμισε, με έχουμε δουλειές. Έτσι, άντε, κάνε καμιά δουλίτσα, φιλιά, τσάου. Και κάποιος κάλεσε εδώ την Γάμουλα. Φίξαμε και τα δημογραφικά και τα τοπογραφικά και τα πολεοδομικά της περιοχής μας. Να προχωρήσουμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Καλημέρα και στο φίλο που είναι δίπλα. Καλημέρα. Άκης. Άκης, ναι, ξεχνάω όλο το όνομα. Ναι, δεν ναι. Πειράζει. Δεν πειράζει. Το πιο εύκολο κιόλας. Όλα Άκης είναι σε αυτή τη ζωή. Σήμερα άκουσα την αγαπητή Άννα Βύση. Βέβαια, εξαιρετική. Η απόλυτη Ελληνίδα Στάρ είναι, παιδιά, είναι συγκλονιστική. 62 χρονών κρατάει πρόγραμμα μόνη της 5ωρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά. Και εμφανισιακά κούκα. Εμφανισιακά, άψογη. Μία και μισή ξεκίνησε το πρόγραμμα. Μία και τέταρτο, μία και μισή ξεκινάει το πρόγραμμα στο Hotel Hermoun που πήγαμε και την είδαμε στην Αθήνα. 6 ώρα κατέβηκε την πίστα. Μάλιστα. 6 ναι. ώρα, απίστευτη. Ναι, ναι, τρομερή. Λοιπόν, Μπάμπε, δύο λόγια να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν προλάβαμε καν να το αναφέρουμε ούτε στην εισαγωγή. Ξεκινήσαμε με τα τηλεφωνάκια μας. Τεράστια νίκη για τον Άρη μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Εμφατική, επίδειξη ισχύως. Πριν το παιχνίδι, το μάτς έμοιαζε δύσκολο. Ναι, για προστοχή και εμείς το προγνωστικό μας ήταν εκεί πέρα, στο χικάκι. Κανείς δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη. Το έκανε ο Άρης εύκολο. Ναι. Με μια πολύ καλή απόδοση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω στο πρώτο ημίχρονο και νομίζω στο δεύτερο έριξε ταχύτητες. Είχε ξεκαθαρίσει πλέον εκεί, προσπάθησε ο Αστέρας ακόμη και στο 3, στο 0-3 έχασε κάποιες ευκαιρίες. Ο Κουέστα ήταν σε πολύ καλή μέρα. Έσωσε. Καλύπτει την αιστεία όλη, έχει φοβερά σωματικά προσόντα. Δεν ξέρω πόσο ύψος έχει, αλλά φαίνεται να είναι κοντά στο 1,90, δεν ξέρω αν είναι και πιο πάνω. Παραπάνω. Η καλή απόδοση και γενικά αυτό το ανέβασμα οφείλεται και στην αλλαγή προπονητή. Όχι συγκεκριμένα στον κύριο Παντελίδη, στην αλλαγή προπονητή γενικά. Αν ερχόταν κάποιος προπονητής που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, κανονικά ο Άρης θα πήγαινε καλά γιατί έχει ποιοτικούς παίκτες. Συν τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Βέβαια, και όπως έδειξαν, βοήθησαν. Εδώ σκόραρε ο Σουηδός. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου είναι κάτι άλλο. Δεν μιλάω μόνο για τον Σουηδό, μιλάω πιο πολύ και για τον Κόρχουτ, τον αριστερό μπακ, αλλά και για τον Ροζ, τον στόπερ. Ροζ είναι και δεν είναι Ροζ. Το ίδιος και ο ίδιος. Ναι. Ο Ροζ. Ωραία. Ο Ροζ δείχνει σαν να παίζει 10 χρόνια. Όντως, το έδειξε. Και ήρθε χθες, που ήρθε πριν από λίγο καιρό. Αν ο Άρης αυτές τις μεταγραφές του Ιανουαρίου τις έκανε το καλοκαίρι, τότε θα ήταν πολύ πιο ψηλότερα.
και θα διεκδικούσε τίτλους μαζί με τους υπόλοιπους. Δηλαδή θα διεκδικούσε για το πρωτάθλημα, ας πούμε. Φυσικά θα διεκδικούσε για το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Δεν έχει να ζηλέψει ο Άρης τίποτα. Αυτό θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια, mm-hmm. ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους άλλους. Mm-hmm. Τους περιμένω όλους τους άλλους. Δεν βάζω τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Τον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος είναι χαμένη ιστορία στον Πανιόνιο. Mm-hmm. Ναι. Μετράω τα άλλα τα παιχνίδια, τα τρία που έρχονται. Mm-hmm. Εκεί θα δείξουμε, εκεί θα δείξει ο Άρης το πόσο έχει ανακάμψει και η πρόοδος. Μπράβο, που έχει μπράβο. Ναι. Εκείνα τα παιχνίδια περιμένω, mm-hmm. εγώ, mm-hmm. τα τρία παιχνίδια. Στη συνέχεια, εντάξει, πιστεύω ότι τον Ατρόμητο θα τον φτάσει ο Άρης και θα τον ξεπεράσει. Και χάρηκα πολύ για το παιχνίδι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί αυτή η ομάδα έπρεπε να πέσει πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Κάποιοι την κράτησαν και κάποιοι την κράτησαν ομάδα. Εις βάρος του Ηρακλέως, γνωστά αυτά, τα έχουμε πει. Και τον Παναθηναϊκό που βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός κρατήθηκε, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός παραπέει στο τέλος. Έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει. Εντάξει, δεν έχει και στόχο φέτος ο Παναθηναϊκός, ούτως ή άλλως και η Ευρώπη να έβγαινε, δεν θα έπαιζε στην Ευρώπη. Οπότε κάπου ίσως υπάρχει έλλειψη κινήτρου. Ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός φέτος, mm-hmm. είναι τυχερός φέτος που δεν ξέρω πώς κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει το Δόνη προπονητή, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Ναι. Αν υπήρχε άλλος προπονητής, φαντάζεσαι τώρα στον Παναθηναϊκό να ήταν ο Ζουνίδης. Ναι. Τον Παναθηναϊκό τώρα. Πάνω κάτω στα ίδια θα ήταν, μωρέ. Είναι τώρα, ο Ζουνίδης Ζόντς δεν έχει καμιά διαφορά τεράστια. Ναι, τι να σου πω. Εγώ πιστεύω κάπου στα ίδια. Μερικούς δεν τους έχω σε καθόλου. Δημιουργήθηκαν, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και έπαιζε καλά και έπαιρνε και τα αποτελέσματα, γιατί δεν υπήρχε καμία απολύτως προσδοκία στην ομάδα και υπήρχε ηρεμία. Κάπου λίγο έτσι προς τα μισά του πρωταθλήματος πέσανε και λίγο τα φώτα, πολύ πάνω στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ακούστηκε αυτό, ασκήθηκε μια είδους πίεση και εντάξει, η ομάδα άρχισε σιγά σιγά να δεν ξέρω αν ξεφουσκώνει, ίσως να είναι και μια φυσιολογική συνέπεια των πραγμάτων. Μάλιστα. Αυτά. Καλή συνέχεια. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά. Μεγάλη βεβαίως η νίκη του Άριος χθες στην Τρίπολη επί του Αστέρα. Λέγαμε, το μάτς αγωνιστική ήταν αυτό και όχι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Παντελίδης εναντίον Παράσκου, Έστης, ναι. Κακέρα των αγαπημένων μας κόουτς. Ο Σάββας ο Παντελίδης. Έργο Παντελίδη απέναντι στην πρώην του ομάδα. Έφυγε, απέδρασε ο Άρης με ένα εμφατικότατο 0-3 από το ημίχρονο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν είναι δυναμόν. Ναι. Μετά από το 0-3 ο κύριος Αποστόλης, mm. αλλά και κυρίως η κυρία Κατερίνα. Αύριο θα είναι. Να μην μας παίρνουν ένα τηλέφωνο. Αύριο θα είναι στο στούντιο εδώ κυρία Κατερίνα. Πάρουν τηλέφωνο σήμερα. Θα πάρουνε. Γεια. Αύριο, ναι, αύριο θα έχουμε βουλιο και θα έρθει, ναι. από την Κύπρο. Έχουμε comeback αύριο δηλαδή. Βέβαια, comeback, reunion κανονικότατα. Και πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο στην περίπτωση του Άρη, το οποίο θα αναπαραχθεί σήμερα από όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί και εμείς το είδαμε στο διαδίκτυο, δεν έχει να κάνει, ότι μετά από 41 χρόνια ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο. Σε ένα ημίχρονο τέλος πάντων, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο. Είχε να σημειώσει τέτοιο αποτέλεσμα από τον Δεκέμβριο του 1978, όταν και οι Κίτρινοι είχαν προηγηθεί με 0-3 μέσα στο Καφτατζόγλου επί του Ηρακλέως. Λέει εδώ το ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, στο πρώτο 45 λεπτό με τα τέρματα των Πάλα, Νανιάδη και Κούι. Ένα μάτς το οποίο τελείωσε με 4-0-0-4 υπέρ του Άρεος. Έκτοτε ο Άρης είχε βάλει άλλη μια φορά 3 γκολ πάλι στον Ηρακλή, ναι. στο πρώτο ημίχρονο, στις 22 Ιανουαρίου του 1994, όταν είχε προηγηθεί με 3-2 του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Το λέμε πρώτοι εδώ γιατί νομίζω σήμερα όποιος θα αναφέρεται στα του Άρη θα στέκεται και στο συγκεκριμένο στατιστικό, αλλά το ακούσατε πρώτοι στο λόγο, επειδή βεβαίως
Μια και είμαστε όλοι διαβασμένοι. Ό,τι μα πει το ίντερνετ, λοιπόν. Όλε οι εκπομπέ. Εσύ το είπε πρώτο, κάποιο το γράψει πρώτο. Ναι, εννοείται. Ό,τι μα πει το ίντερνετ, το λέμε και εμεί εδώ και πέρα. Άμα το γράψει το ίντερνετ, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, και περνιόμαστε και σαν ξύπνιο. Ότι καθίσαμε και ασχοληθήκαμε και εντρυφήσαμε στα στατιστικά. Στατιστικά και στα ιστορικά δρόμενα τη ομάδα του Άρεο, αλλά και των. Και όλων των ομάδων. Καλημέρα στην γραμμούλα μα. Καλημέρα, ο κύριος Πετρακόπουλος. Βεβαίως. Σταύρος Πετρακόπουλος από... από Σέρες. Από ο Σέρες Βασίλης Αναστασιάδης. Ναι, πω. Τεράστιος. Τεράστιος είναι σχετικό. Mm. Πάντως αυτά τα τρία μάτς που ανέφερε ο φίλος του Ολυμπιακού μπορεί να μαζεύει. Φίλος του Άριος, μπερδεύεσαι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μάλιστα. Αρχίσαν τώρα. Εντάξει ρε φίλε, ούτως ή άλλως δύο Ολυμπιακοί έχουν βγει αυτή τη βδομάδα όλο και όλο. Ολυμπιακός Βόλου, όχι. Όχι, έχει βγει ο Φευγάτος και ο Τοβγκάν. Άλλοι δεν έχουν βγει. Έχει χαθεί ο φίλος ο Χριστόφορος. Δουλεύει βράδυ. Γιώργος, εντάξει. Ένας Γιώργος από Τούμπα που έβγαινε και έλεγε ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Χαθήκαν όλοι. Χαθήκαν. Τι να κάνεις. Εντάξει. Ναι. Πάντως το δεκάρικο μπορείς αυτά τα τρία μάτια να το μαζέψει ο Άρης. Δεκάρικο όταν λες βαθμούς. Όχι, ναι, βαθμούς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, σωστά. Δεκάευρώ. Δεκάρικο σε γκολ μπορεί. Mm-hmm. Γιατί έχουν σηκώσει ψηλά τον Ακανέ που θα έλεγες και εσύ. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Κλείνω γιατί έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και μπορεί να είναι ο Πάφη. Μάλιστα, έχω αγωνία. Εντάξει, κλείσω και ξαναπάρει. Είναι ο αυθεντικός ο Φωτιάδη. Εντάξει, βγήκα όλη σειρά. Είναι ακόμα και η Κατερίνα. Έτσι, με τα κοκοράκια. Και να τα ακούσουμε. Έγινε, φιλιά, θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε, εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Τι έγινε, ρε. Νάτος. Αυτό χθες εδώ είναι ένα δείγμα. Ναι. Τι πρόκειται να πάθουν οι χάρτινοι πρωταθλητές. Ποιοι είναι οι χάρτινοι πρωταθλητές. Αυτοί που πήραν το στημένο πρωτάθλημα. Το στημένο πρωτάθλημα. Καταγγελίες εδώ. Έχεις... Συγγνώμη, στημένο πρωτάθλημα, εσύ και είσαι 0-3 ράκι το δικό σου είναι στημένο. Άσε ρε, μην μιλάς. Δεν με λες, μην μιλάς. Εγώ είμαι συμπαρουσιαστής. Μην μιλάς, μην μιλάς. Θα σε έλεγα κάτι άμα δεν είμαστε στον αέρα, αλλά δεν. Γιατί δεν το λες. Γιατί είμαστε στον αέρα. Χάρτινοι πρωταθλητές είστε, τι είστε. Βγήκε τώρα ο προηγούμενος να μας πει τι. Μιλάνε αυτοί για 17. Μιλάνε αυτοί. Έκανε διακοπή γραμμή σου. Μιλάνε αυτοί, είπες για. Για παράγκες και ιστορίες και εδώ είχαμε να λέγαμε. Δεν είπε για παράγκες. Κανείς δεν είπε για παράγκες. Ο προηγούμενος αυτός εδώ. Παράγκες δεν ακούστηκε. Η λέξη παράγκα. Ναι. Αυτοί που λύσανε παίχτη. Και προπονητή. Έχει γίνει πουθενά στον κόσμο αυτό. Όχι. Ταυτόχρονα νομίζω πως όχι. Ούτε και τρισδανική βέβαια. Μα όχι, ταυτόχρονα. Να πουλήσεις προπονητή. Γιατί όχι. Δεν ξαναδεί πουθενά αυτό. Ρε, ελεύθερη αγορά έχουμε. Ποδόσφαιρο, καπιταλισμό, αυτά, δυτικό σύστημα. Adam Smith. Εννοείται. Ναι. Έχει δει ποτέ καμιά ομάδα παίκτης να βάζει γκολ και να τον βρίζουν. Για ποια ομάδα λες. Αυτή την ομάδα του δημοσίου με τα μαυράς. Ποιον βρίσανε. Το Μίτσελ δεν βρίσανε. Του Σαλπικίδη. Του Σαλπικίδη μόνο θυμάμαι. Όταν είχε κάνει το σουτ μπροστά στην 4. Δεν έβαλε πόλο Μίτσελ με την Καλαμαριά και τον βρίσανε. Όχι βέβαια. Ποιο. Εσύ είστε εντάξει. Ναι. Τότε από όλων με αυτού που πέσαμε εμείς τη χρονιά γίνεται να πέσουμε. Εσύ άμα το παίζει κανένα στοίχημα, ας πούμε, δεν θα το βρεις ένα παίχτη να σε βάλει γκολ ζωή. Ναι, λέω εγώ τώρα. Τώρα δικαιολογείς, τι δικαιολογείς αυτούς τους οσιοκάπτες. Για χθες. Για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, δεν το είτε. Τι για χθες, ρε φίλε. Τι, 0-3. Δώσαμε ένα μικρό δείγμα και αν δεν πατούσαμε φρένο, τους ρίχναμε καμιά εξάρα. Μάλιστα. Πολλά παρεδώσεις όμως με τον Αστέρα. Αυτούς όμως δεν θα τους λυπηθούμε. Ναι. Τι παρεδώσεις. Ναι. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Αλουνού και τον πήραμε, δεν κατάλαβα. Μα λέει, όχι, ερωτώ, εντάξει. Εγώ καλώ... Όχι, είναι αυτά να τα λες εκεί στους Σέρις, σαν κανένα. Μάλιστα, όχι, εδώ που τα βάζεις τα πράγματα, ναι. Εγώ σου κάνω ερωτήσεις, εσύ απαντάς γι' αυτό. Όχι, Μπάμπη. Ναι. Και εσύ είχα μια άλλη ομάδα να έχει 30 χρόνια παγωμένα χρέη. Πολλές. Όλες οι ομάδες έχουν παγωμένα χρέη, όλες οι ομάδες δεν έχουν πληρώσει. Τι, παπατζή, άστα αυτά. Τι, πες μια ομάδα που έχει πληρώσει τα χρέη της. Ναι, αλλά υποστήκαν τις συνέπειες, εκτός από αυτούς τα χανούμια. Ο Ολυμπιακός δεν υπέστη τις συνέπειες, ο Άρης δεν υπέστη τις συνέπειες.
Ποιο Άρης, ρε. Ο Άρης, ρε, έπεσε κατηγορίες. Ναι, όχι λόγω χρεών. Όχι αγωνιστικά, αγωνιστικά έπεσε. Όχι λόγω χρεών. Τι αγωνιστικά, στη Γάμα Εθνική αγωνιστικά πήγε. Στη Γάμα Εθνική μπορούσε και να κάνει και άλλο δεκανισμό. Όχι λόγω χρεών. Τα κρέη δεν πληρώθηκαν. Ναι. Δεν έπεσε λόγω χρεών. Αγωνιστικά είχατε πέσει ήδη. Αγωνιστικά τι είχαμε πέσει ήδη, ρε φίλε. Και στη... Πήγαμε, είμαστε, ναι, και πήγαμε στη Γάμα. Οικειοθελώς. Άμα είχαμε και εμείς παγωμένα χρέη καμιά 400 χρόνια και μας φραγίζαν τα εισιτήρια κάτω από το τραπέζι τότε που βάλαμε εμείς έρανο να πάμε σφραγίσουμε τα εισιτήρια με τους πατατζίδες και τους άλλους. Τι ωραίες εποχές. Βεζιρτζής. Να πάρετε τον μπούλο από αυτή την πόλη. Ναι. Δεν θέλουμε τέτοια. Να πάτε εκεί που ανήκετε. Πού ανήκουμε. Και να μην ασχοληθείτε με τον Άρη. Ξέρετε που ανήκετε. Μάλιστα. Έγινε. Εκεί στα στενά του Δαρδανελίου. Μάλιστα. Μα και γεωγραφία. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Τσάω. Στο It's Calais. Ήταν αυτό και στα τέτοια. Στα Χιόν Καραχισάρ. Αυτό είναι βάθη. Στα βάθη τη Ανατολία. Ναι. Στο κεράτιο κόλπο. Καλημέρα στη γραμμούλα, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λένε, Πάπη. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Καλά, ξεκινάμε για δουλειά. Αχ, έτσι. Βασανισμένο μου κορμί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ένα πράγμα έχω να πω. Βεβαίως. Παίξαμε και χάσαμε. Ποιοι είμαστε. Δεν έπαιξε μπάλα. Ολυμπιακός. Α, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γιατί λέμε πως είμαστε τίποτα Τρίπολη. Γι' αυτό και εγώ θέλω. Λοιπόν, όχι, όχι. Παίξαμε, χάσαμε. Μάλιστα. Δεν έπαιξε μπάλα. Καθόλου. Αλλά, όχι. Αλλά. Έχω ακούσει ότι για τον Άρη συνέχεια λένε βλακίες. Δηλαδή. Δηλαδή, ότι δεν παίζει μπάλα, ότι... Λοιπόν, μία φορά έτυχε να το δω να παίζει και έπαθα πλάκα. Πώς ανεβοκατέβαινε το κέντρο. Χθες, για χθες μιλάς. Κάνα σκυλιά παίζανε μέσα. Ευχαριστήθηκα να βλέπω μπάλα. Όσο για τον Ολυμπιακό, ναι. Εντάξει. Χάσαμε ρε παιδιά, εντάξει. Δεν έπαιξε μπάλα. Δεν έπαιξε καθόλου μπάλα. Τίποτα. Μα αυτό είναι το θέμα. Έσχος. Εγώ το λέω. Έσχος. Μηδέν. Έσχος. Πώς θα βλέπεις, θα βλέπεις την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Θα πανακάψεις. Φασαρί. Κορνέδες. Δεν έπαιξε μπάλα. Όχι. Αυτή είναι η φάση αλήθεια. Ναι. Δεν έπαιξε μπάλα. Γενικά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ή όλη τη χρονιά. Πώς το... Όχι. Με τον Μπάουκ. Με τον Μπάουκ. Ένα μάτσο που χρειάζεται. Αφού δεν μπορούσαν να βγάλουν παλιά. Πάμπι, πηγαίνανε να μούμε τους είδες. Το είδα, το είδα. Φέρνονταν με στο γήπεδο. Ναι, ναι. Φέρνονταν. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Μπήκανε χεσμένοι, πήγαμε χεσμένοι. Μάλιστα. Πού πηγαίνεις, με τα μάξι τώρα εδώ που. Σκίδρα, εκεί κλασικά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλησπέρα, Μπαμπί. Ωπ, καλό στο να. Τι κάνουμε. Άκουσες Τρίπολη, άκουσες χρέη. Όχι. Επειδή ξέρεις εγώ είμαι ξέρεις τι ομάδα είναι. Βέβαια, πώς δεν ξέρεις, όλος ο κόσμος ξέρει. Τα ίδια και τον πρώτο γύρο μέχρι να ξεκινήσουν τα ντέρμπι, οι ίδιοι τον Ερέρα Μουρίνο δεν τον είχαν κάνει. Ισχύει. Άρα και μετά τι έγινε σε τρεις παιχνίδια μέσα. Να φύγει, Σταύρωσον αυτόν. Σταύρωσον αυτό, ναι. Πριν 15 μέρες ο Παντελής δεν ήταν να φύγει. Η Πατμόν ήταν ένα βήμα να συμφωνήσαμε δηλαδή με τον... Με δυο νίκες από τρεις, εδώ και... Τρεις. Γίνονται τρεις νίκες και έγινε Μουρίνιο πάλι. Γενικά αυτό είναι το ελληνικό ίδιο. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο των φίλων του Άρη, σε όλες τις ομάδες. Και περιμένω μετά από σένα, προβλέψεις... Εν όψη του Champions League. Έχουμε, ναι, έχουμε και Champions League και έχουμε και Europa League σήμερα. Γενικά η μέρα είναι super, super. Φουλ. Έτσι, έτσι. Αυτό λέω. Μάλιστα. Αυτό λέω, επειδή σωστή... άμα βάλει τις εκπομπές, ακριβώς τα ίδια λέγανε και τον πρώτο γύρο. Σε όλες τις ομάδες. Μετά ξεκινήσουν τα ντέρμπι. Εδώ... Ο Ερέρα έχει γίνει Μουρίνιο και, σε πέντε, και σε... μετά τα τρίτα μάτια ήταν όπου φύγει. Ο Παντελής πριν το διπλό την Ξάνθη ήταν... Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα τι ήταν. Ναι. Εγώ... Και ένα άρθρο 44 το θυμάσαι. Εντάξει. Ή εγώ δεν έχω καλή μνήμη. Μα τώρα το έχουμε... δεν τον έφερε. Το έχουμε πει, πολλάκις ότι δεν υπάρχει ομάδα η οποία να μην έχει ευνοηθεί από διατάξεις, από τροπολογίες. Αυτά δεν τα λες. Όσο υπάρχει μια ομάδα να έρχεται τρεις φορές τα καρδιά. Έχει πέσει ο Ηράκλης, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό δεν το είπα. Το και αλλάξαν τον νόμο, ξέρεις, το καλοκαίρι με το που θα ανεβούμε θα ξαναμπεί ο υποβίβλος. Θα ξαναμπεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Για τον Ηράκλη, ας πούμε, κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι τα χρέη που υπάρχουν εκεί τα συσσωρευμένα στον εραστέχνη. Τα χρέη που τα πληρώνει.
Πληρών... Μα μέχρι και την παλιά ΠΑΕ θα την πληρώσουμε. Mm-hmm. Είμαστε οι πρώτοι που ισχύουν να πληρώσουν τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ. Mm-hmm. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαό, τσαό, τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περίμενε. Ναι, Μπαμπή. Ναι, Ελευθερή. Ναι. Όχι για τον προηγούμενο, αλλά για τους δύο προηγούμενους. Μάλιστα, τα έχεις κρατημένα. Ναι, γρήγορα, γρήγορα, γιατί πρέπει να κάνουμε πολύ διάλειμμα. Γρήγορα, ναι. Θα τα πω γιατί πας, ναι. Πας στο διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, στα Λαδάδικα πριν πάω στο Σαρθρόν, ναι. Ήμουνα στο Ντίζης. Μάλιστα. Στο Ντίζης, λοιπόν, ανέβηκα στον πάνω όροφο. Λες και μπερκεράδικο. Ντίζης, το Ντίζης. Στο πάνω όροφο, στο Ντίζης, έχει μπιλιάρδα και παίζουν μπιλιάρδο. Έτσι. Κάθομαι λοιπόν μόνος μου εκεί σε μια καρέκλα, ναι. Και έρχεται από κάτω, χωρίς να τον έχω ξέρω εγώ, έρχεται ο Σούστας από το Ζαγκλιβέρι. Ποιος είναι αυτό? Και μου λέει, και μου λέει κάποιο ο Σούστας από το Ζαγκλιβέρι, φόρα λέει το καπέλο μου που λέει ΠΑΟΚ, ναι. Κατέβα κάτω και έλα να δεις το φίλο μου. Ξέρεις ποιος ήταν ο φίλος του? Ποιος? Ένας Αριανός με κουστούμι. Και τα πίνανε μαζί. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Γιατί να μην δεν τα πίνουμε μαζί? Εννοείται. Έτσι, μπράβο. Το ποτό μας ενάβει. Έτσι. Το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. Ευχαριστώ πολύ. Δώσαμε ένα κουστούμι, ήταν ο Ιωαννίδης που ήταν στο All Star Game. Ξέρω εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Έπεσε η γραμμούλα, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάβαυλα. Ξεκινήσαμε και πάλι δυναμικά, ναι. Την σημερινή ημέρα με διάθεση για... για την παράθεση. Για από την παράθεση, για χουλιαμά. Καλά, εντάξει, χουλιαμάς εδώ εσείς αυτά τα χρέη σας, τα έτσι σας, τα λοιπά σας. Στην επόμενη ή στην μεθεπόμενη ημέρα. Ας μάθουμε και το κτηματολόγιο. Καλά, εννοείται, εκπομπή κτηματολόγιο εδώ. Γιατί η αγωνία μας, και το εκφράσαμε και χθες, η αγωνία και εδώ και πολύ καιρό που έχουμε διακρίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδος, είναι το ποια είναι η επόμενη μέρα στα ραδιόφωνα της πόλεως. Με τι θα ασχολούμαστε? Αν και ο Άρης αρχίσει και πηγαίνει καλά, αν αρχίσει και ο Ηρακλής και ο Ορθοποδή, τι θα κάνουμε τώρα? Άντε, άντε και κέρδισε ο Άρης τώρα 3-0. Ναι. Να μείνει ο Παντελής, να πεις, οι μεταγραφές βγήκαν, αυτά τελείωσε. Πού να κάνεις εκπομπή έτσι? Τι να βγεις να πεις? Τα ζώδια θα αρχίσουμε να λέμε. Περιμένουμε το Παοκάρης τώρα. Τελείωσε το Παοκάρης. Κανένα ενδιαφέρον απολύτως. Τυπική διαδικασία θα είναι. Ο Άρης θα έχει ένα κάποιο συμφέρον, ένα κάποιο ενδιαφέρον για την μάχη που δίνει για την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά και νομίζω ότι ο Άρης την έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη. Πολύ δύσκολα να την απολέσει, πρέπει να αυτοκτονήσει έτσι πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Θα τα δούμε άμα τη επιστροφή, κυρίες και κύριοι, από το διαλυματάκι μας. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της τριτούλας μας, 12 του Φλεβάρη σήμερης, Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας Αγίου Πλωτίνου του Μάρτυρος. Εορτάζουν ο Μελέτιος, ο Μελέτης, η Μελετία, η Μελετούλα, η Μελετίνα, ο Πλωτίνος, ο Πλωτός. Κάναμε πλωτά στο στρατό, στο Λουτράκι. Δεν υπάρχει, είδες, το είχε και το όνομα. Η Πλωτή και η Πλωτίνα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι η μέρα της Ερυθράς Χειρός, από το σύμβολο της κόκκινης παλάμης που σημαίνει στόπ στη στρατολόγηση παιδιών σε πολέμους. Καλημερίζουμε την γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, κύριε Λευτέρη, δεν μ' άφησες να πω για τον άλλον, ναι. Γιατί μίλησα για τον Άρη το προηγούμενο, ναι, αλλά το πήρε ένας Σαλονικιός Ολυμπιακός τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Ωραία, λοιπόν, να το απαντήσω. Ναι. Υπάρχει μια ομάδα κάτω στον Πειραιά, την οποία το κράτος δεν έχει βοηθήσει. Την οποία το κράτος δεν την έχει βοηθήσει ποτέ. Ναι. Τον Ιωνικό. Εθνικό. Τον εθνικό Πειραιός. Βέβαια, βέβαια. Ιστορικό εθνικό. Τον εθνικό Πειραιός. Mm-hmm. Ο οποίος εθνικός Πειραιός μας είχε δώσει εμάς τον Ντανιέλο. Ναι, ο οποίος Ντανιέλο έκανε το στάδιο Τρελέλο. Έτσι, Ντανιέλο, λοιπόν, Μπατίστα. Και όχι μόνο, Καμίτσης έπαιζαν εκεί. Το εθνικάκι, λοιπόν. Βέβαια, εάν, και κλαίει, εάν κλαίει, έπρεπε, το Καραϊσκάκι που λέει το τραγούδι. Έτσι, αν έπρεπε να διαλέξει μια ομάδα ο Σαλονικιός, έπρεπε να διαλέξει τον εθνικό Πειραιός. Λοιπόν, όχι, να τα βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους και στο μυαλό του λίγο σωστά. Πινέζες. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Γιατί κύριε Μπάμπη, ένας Ολυμπιακός υπάρχει και είναι της Μασσαλίας. Μάλιστα. Τέλος. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς και αδιαλείπτως. Νωρίτερα
από τον μαγικό κόσμο του NBA. Πάρα πολλά τα παιχνίδια. Τρίτη ξημερώματα, η Δευτέρα βράδυ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Indiana Pacers, Charlotte Hornets 99-90. Cleveland Cavaliers, New York Knicks 107-104. Detroit Pistons, Washington Wizards 121-112. Toronto Raptors, Brooklyn Nets 127-125. Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers 130-120. Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers 120-111. Chicago Bulls. Όλα παράταση πήγανε. Όχι, δεν είναι παράταση. Κανονικά έφτανε συνήθιτα αποτελέσματα. Chicago Bulls, Milwaukee Bucks 99-112. Houston Rockets, Dallas Mavericks 120-104. Και Denver Nuggets, Miami Heat 103-87. Συνεχίζουν οι Bucks ακάθεκτοι προς την κορυφή. Παραμένουν η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ αυτή τη στιγμή στο NBA, 42 νίκες, 14 ήττες. Ακολουθούν το Toronto Raptors, αν θυμάμαι καλά. Η Toronto είναι στην ανατολική περιφέρεια. Δεύτερη είναι οι Warriors με 40-15. Θα παίξουν αυτοί. Οι Raptors έχουν 42-16. Σε αυτές τις ομάδες κάπου θα παιχτεί η πρωτιά, όπως διαφαίνεται. Νομίζω είμαστε στα 2/3 σχεδόν της σεζόν. Στο μπασκετάκι, όπου αύριο έχουμε ημιτελικούς για το κύπελο Ελλάδος. Στις 6 ώρα ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Κίμη. Νοκάουτ είναι τα παιχνίδια. Απέναντι στην Κίμη για ένα εισιτήριο που θα οδηγήσει στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο δεν είναι, στα 2 ωράκια. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, στις 8 αύριο φουλ μπασκετική ημέρα. 6-8 παιχνίδια και στις 10 έχουμε και Champions League. Και σήμερα έχει Champions League. Ζωάρα γενικότερα. Βγήκανε κιόλας και ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των παιχνιδιών για την φάση των 16 του Champions League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στις 5 του Μάρτη στις 7.30 εδώ στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και ο επαναληπτικός μια εβδομάδα πιο μετά, πάλι στις 7.30. Και εκεί ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την είσοδό του στους 8 του δέσμου. Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι γενικότερο στο μπάσκετ. Ναι, ναι, υπάρχει. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή κλήρωση αυτή για τον ΠΑΟΚ και για τους φιλάθλους, να γεμίσει και το γήπεδο και να έχει και ένα ενδιαφέρον. Γενικότερα μια ελληνική σύγκρουση, αν μη τι άλλο, θα στρέψει και τα φώτα προς τα πάνω της. Είναι η αλήθεια. Για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ανακοινώθηκε και εκεί το πρόγραμμα των επαναληπτικών. Η ρεβάνς των 4 παιχνιδιών. ΑΕΚ Ατρόμητος ανοίγει την αυλαία στις 26 Δευτέρου. Στις 7.30 η ΑΕΚ, η οποία έχει επικρατήσει το Ατρομήτου με 1-0 μέσα στο Περιστέρι, έχει φυσικά το πάνω χέρι. Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 5:15 ο Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης και ο Αστέρας είχε το 1-0 υπέρ του. Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα. Το 2-1 του Πανιωνίου. Και στην 5η 28 του Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία. Εκείνο το εμφατικό και το συγκλονιστικό 3-3 του πρώτου παιχνιδιού. Είμαστε full μπαλίτσες. Και έχουμε και Ευρώπη τώρα. Europa League, Champions League. Χάμος. Το Europa League, το μεταξύ, αρχίζει σήμερα ή την Πέμπτη. Από σήμερα έχει Europa League στις 8. Φενέρμπαχτσε, Zenit. Να χαρά, έχουμε να στηθούμε στις τηλεοράσεις. Θα απολαύσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε. Λοιπόν, τι να κάνουν αυτοί να γεμίσουν, τι είπες? Το Παλατάκι. Το κρατικό θα λες, όχι το παλατάκι. Το παλατάκι, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Sports Arena. Το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα αρχίσουμε το πιο σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ στη Βόρεια Ελλάδα. Το πιο σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, κρατικό είναι ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, πεθάνουμε? Όχι βέβαια. Πληρώνετε τίποτα εκεί μέσα? Όχι, ιδιόκτητό μας γήπεδο είναι. Ναι, πληρώνεις τίποτα για έναν δικό σου? Ξέρω εγώ, τι δείτε, θα την πληρώνουνε. Είχες ακούσει τι είπε ο Ψωμιάδης, ο Ζωρό τότε? Τι είπε? Ότι ανήκει το γήπεδο... Στο λαό του. Όποιο λαό του, ρε εσύ, ποιο λαό, ρε καημένε και εσύ, ποιο λαό του. Πού ανήκει. Ανήκει στη γραμματεία αθλητισμού. Μάλιστα, δεν ξέρω. Δεν έχει... Τώρα για τον άλλο που βγήκε, γιος, ήταν καρέτα. Ποιος? Που έλεγε για τον Παντελίδη και αυτά. Ο φίλος του Ηρακλέως. Α, μπράβο. Και με αυτόν τα βάζει. Ανέφερα εγώ Παντελίδη πουθενά? Όχι, ποτέ. Δεν είπες. Α, μπράβο. Για να
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μόνο οι μαυράσπροι έχουν χαμηλό πνευματικό επίπεδο, αλλά και αυτοί έτσι. Πρέπει να έρχομαι να κάνεις ένα πίνακα για να τα ζωγραφίζω. Ναι. Για να καταλαβαίνουν τι λέμε. Ο αναμορφωτής όμως του Άρεος, 3-3. Βρε, κάνε μας τη χάρη τώρα, βρε. Ε, τι. Ποιος Παντελίδης. Τι ποιος Παντελίδης, οδηγεί στην Ευρώπη. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ το στηρίζω σαν προπορτή στο Άρη. Δεν με νοιάζει, εγώ δεν κοιτάω ποιος είναι και ποιος δεν είναι, το έχω ξαναπεί αυτό. Αμφισβητήθηκε, αλλά τώρα αρχίζει σιγά σιγά και... Ναι. Εντάξει. Μέχρι το μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι, δηλαδή άμα χάσει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ θα αρχίσει πάλι να... Από αυτούς και πεθαμένους θα τους κερδίσω. Έτσι. Το βάλουμε... Ένα κόκαλα να ρίξω μέσα θα τους κερδίσω. Ναι, να το βάλουμε από τώρα. Να το βάλουμε από τώρα. Έτσι. Να ξέρεις. Μάλιστα. Θα είναι η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πολλέσει το αίτητο δηλαδή στην Τούμπα απέναντι στον Άρη. Ακριβώς. Και ξέρεις πως θα τους πονέσει αυτό, ε. Πάρα πολύ. Αλλά άμα δεν είναι στημένο, έτσι. Ναι. Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι στημένο. Μπερδεύεσαι, εγώ με άρεσε. Δεν υπάρχει στημένο στον Άρη. Κατάλαβες. Ναι, σου λέει άμα κερδίζει. 1-0-1 με τον Ατρόμητο με τον Τάτο τι ήταν. Ήταν καθαρό, δηλαδή ήταν. Μια χαρά ήταν, εκεί ήμασταν. Λέμε, το κρύο της αρκούδας. Λέμε, άμα σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του και κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη στην Τούμπα. Δεν υπάρχει, δεν θα λες τώρα πώς θα κερδίσει ρε φίλε. Έχει η ομάδα να κερδίσει τον Άρη. Σωστό και αυτό. Το καφενείο του Γιακουμί. Σωστό και αυτό, ναι, δεν έχει ομάδα, εντάξει. Έγινε. Γεια, γεια, εντάξει. Ναι, το δίνουμε πρώτοι εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, ναι, ο φίλος μας ο Φευγάτος. Βρέθηκε ένας να πει, ας βρεθούν οι υπόλοιποι να έχουμε εδώ πέρα πολυφωνία απόψε. Πολυφωνία, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη, εγώ για άλλες ομάδες ξέρεις δεν μιλάω. Βεβαίως, ποτέ ναι. Κανένας. Αλλά ναι. Οι οπαδοί της ομάδας που ο τελευταίος τίτλος που πήραν τα τελευταία 20 χρόνια ήταν του Πετρεντζίκη. Ναι. Σε όλα τα αγωνίσματα. Ναι. Μπορούν αύριο να καθίσουν να δουν έναν ημιτελικό, να απολαύσουν μπάσκετ. Τους έδωσε τη χαρά ο Γκος να δουν σε αυτό το γήπεδο που έχουν κάνει κατάληψη, στο γήπεδο του κράτους που έχουν κάνει κατάληψη, να δουν πώς μπαίνουν τα τρίποντα. Και εκείνο κρατικό είναι πια δηλαδή. Όλα κρατικά τα γήπεδα. Εντάξει, το Παλέντε Σπορ είναι. Ναι, γενική ναι. Βέβαια, είναι το σπίτι της γυμναστικής και της Άσης Βαρών. Έχουν καταπιεστεί και δεν ξέρω πότε. Και το παλαιστικό τμήμα εκεί θα ξεσηκωθεί και θα τους αρχίσει. Λοιπόν, και μια ερώτηση για το φίλο το Λευθέρη. Είναι ο Λευθέρης από την Ιωνία που παίρνει τηλέφωνο στην Ελληνοφρένεια. Ας μας το διευκρινίσει. Ας μας το διευκρινίσει. Να σου πω, δώσ' μας ένα προγνωστικό για το ΠΑΟ Κάρις. Για το ΠΑΟ Κάρις. Ναι. Έχει ακόμα. 6-0. Πάμε δυνατά. Είσαι ένα και του φίλου Δημήτρη. Από τη Βέρεια που δεν παίρνει. Πού είναι 6-0 ούτε 6-1. Ναι. 1-6-1. 6-0. Εντάξει. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Πάμε δυνατά. Ντόντα πρες. Έτσι. Πού λένε αυτή η ψυχούλα. Θα εμφανιστεί. Δεν γίνεται. Με ΠΑΟΚ πρωταθλητή και χάσαμε τον Δημήτρη από τη Βέρεια. Αγνοείται η τύχη του εδώ και έναν μήνα. Νομίζω ότι θα επανακάμψει. Θα επανακάμψει. Σε κάποια φάση θα με πάρει. Μπορεί να βρει και δουλειά ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως δούλευε εκεί πέρα και στα κτήματα και στα λοιπά. Νομίζω ότι θα με πάρει σε κάποια φάση. Είμαι σίγουρος, το νιώθω. Κάποιο Μάρτι θα με ρωτήσει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Πού βρισκόμαστε, πού είμαστε, σε ποιο. Κοιμόμουν λίγο. Πήρε λίγο ύπνος. Είχαμε χθες, απολέσαμε λίγο την πραγματικότητα. Αλλιώσαμε λίγο την πραγματικότητα. Καλημέρα, παραχαράξαμε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα Παύλος. Καλώς το να, καλώς το να. Πόσο είπε ο Πασχάλης το προγνωστικό για να ξέρω να το παίξω όπως έπαιξα τα άλλα δύο τα κλαρίνα. Ο Πασχάλης είπε ότι θα κερδίσει ο Άρης. Δεν είναι εδώ σε προγνωστικό. Ο προηγούμενος είπε ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 6-0. Ναι, ναι. Εγώ μαζεύω προγνωστικά. Ναι, ναι. Το Πασχάλη ακούω γιατί τις δύο προηγούμενες προβλέψεις, τα δύο κλαρίνα που φάκανε ο ΠΑΟΚ, τα έπιασε. Μέσα ήταν. Λίγο εκτός ήταν, ναι. Να λέει τώρα πάνω, ένα πάνω, ένα κάτω, τώρα σιγά. Λεπτομέρεια. Ναι. Ένα πάνω, τρία κάτω. Ναι. Πήγε ο Λευτέρης στον Τίζης. Ναι. Τίζης. Στον Τίζης. Ναι, ναι. Πήγε πάνω στο πατάρι να παίξει μπιλιάρδο, του βάλαν το καπέλο να κατέβει. Ναι. Την καμιλοπάρδαλη έξω με τα δωδεκάποντα που έπινε μπύρα με βανίλια, δεν την είδε. Έβλεπε τον Αριανό με τον Παοξού που πίνανε μπύρες μαζί τους. Με το καπέλο. Με το καπέλο ήταν ο Παοξής που του έδωσε να φορέσει. Ναι, έτσι ναι, ναι, ναι. Πέρα έχει ένα Παοξή χωρίς καπέλο. Και βρήκε λέει μετά έναν Αριανό λέει με κουστούμι που πήρανε μπύρες μαζί με τον Παοξή με το καπέλο. Ακριβώς είπε τον Αριανό με το κουστούμι ήταν η καμιλοπάρδαλη με τα 12 από τα ροζ. Και έπινε μπύρα με βανίλια. Έχουν. Λευτέρη, όταν λες βανίλια. Πολλές ερωτήσεις για το Λευτέρη. Όταν λες βανίλια, τι εννοείς.
Υποβρύχιο. Αυτό το υποβρύχιο, ναι. Όχι το υποβρύχιο το γνωστό με την μπύρα δηλαδή. Το άλλο το με το κουταλάκι, τη βανίλια μέσα στο. Το άσπρο, το άσπρο. Σόπα, έλα ρε. Εκείνο ρε φίλε, καταγγέλω. Ναι. Ήταν το μεγαλύτερο παιδικό μα τραύμα. Γιατί τις βανίλες, τις σκληρές που σπάγανε τα πλαστικά τα κουταλάκια. Ναι, ναι, που δηλαδή. Τα έξι χρόνια ναι. Την είχε αποθηκευμένη εκεί μέσα σε ένα ντουλάπι. Αυτό ναι, ναι. Είναι μία αυτή βανίλια και μία εκείνη μαρμελάδα, ρε φίλε. Spin span. Όχι, spin span. Ποια spin span, ρε. Αυτό το άσπρο το πλαστικό. Ναι, ναι, αυτές. Η spin span. Έβγαινε όλη μαζί η μαρμελάδα. Πακετάκι που έβγαινε, σαν κυβοχνόρ που έβγαινε. Ναι, ναι, ναι. Τις μοιράζανε και σε μικρές συσκευασίες στα ξενοδοχεία, ξέρω που ήταν σαν χράσο ένα πράγμα. Ένα σώμα μια να πούμε. Καταγγελία, καταγγελία και αυτό. Αυτή τη βανίλια έτρωγε η Καμιλοπάρα. Μάλιστα. Μα και δίπλα της είχε μια στρουθοκάμιλο που φορούσε αυτά τα μπαλαρινέρε, τα τέτοια πώς τα λένε. Αυτά τα παπουτσάκια και είναι τα γλυκούλικα. Ναι, ναι, ναι. Πέθανε τα γλυκούλικα λέει. Μια κορίτσια με τέτοια παπουτσάκια. Να και εκείνη διάβαζε Όσκαρ Γουάιλντ. Άλλο σα λαμά από εδώ. Άλλο σα λαμά από εδώ. Είναι μορφωμένο. Έγινε. Έγινε. Σε φιλάω. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Για διευκρίνησε μα. Ναι. Κύριε Μπάμπη, μ' ακούτε. Ακούμε. Γιατί δεν έχω φωνή, γιατί γύρισα από Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη κανεί δεν έχει φωνή, αυτό θε να πει. Όχι. Όχι. Φωνάρε βγάζει. Με τρίζουμε εδώ πέρα καρά, Πατμανίδη, τέλο. Κύριε Μπάμπη, όταν έφυγα από Θεσσαλονίκη είχα φωνή, αλλά στο δρόμο την έχασα τη φωνή. Είναι αυτό που λέει και ο Σλαμάς, τι φωνή έχεις για το παιχνίδι, ναι. Στο δρόμο, κύριε Χάρη, έχασα τη φωνή, κύριε Χάρη. Γιατί πέρασα μέσα από τα μπλόκα των αγροτών. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, όταν εγώ είμαι στον ΤΙΣ, επειδή έχω πάει με τη Μαρία, η οποία ήταν με τον άλλον, τον Καβαλιώτη και μένανε στην παλιά πόλη και την γνώρισα εγώ τη Μαρία στη Φολέγανδρο γιατί η Μαρία δούλευε στην Ανάφη. Λοιπόν, τι να μας πούνε τώρα τα καμιλοπάρδαλες και τα ιστρουθοκάμιλες και όλα τα ζώα. Τώρα το ζωικό βασίλειο. Εγώ το έχω δει το Τίζης με τη Μαρία, η οποία Μαρία όταν έβγε στη Θεσσαλονίκη έπαιρνε τις μπύρες από τους άλλους και τις μπύρες από τις άλλες και τα ποτά. Και όταν έφευγε πλήρωνε ένα και είχε πιει 20. Έτσι. Λοιπόν, τι να μας τελικά όμως δεν μας είπες την είδηση την καμιλοπάρδαλο με το υποβρύχιο. Δεν την είδε. Ή την εγώ δεν βλέπω μπροστά μου μόνο την Ποκαχόντα. Έτσι έγινε. Ούτε την μπαλαρίνα με τον Όσκαρ Γουάιλντ. Τσαο, τσαο. Περίμενε να σου πω και τ' άλλο. Γρήγορα. Τώρα όσον αφορά κάτι ελληνοφρένειες και κάτι σχιζοφρένειες, ναι. Εγώ φίλε έχω μπει μέσα στην έκτη ψημιά και έχω βγει σε 2 εβδομάδες. Έτσι. Τι να μας πούνε τώρα οι ελληνοφρένειες. Έτσι. Εγώ παίρνω... Λευτεροφρένεια. Μόνο Μπατμανίδη. Έτσι αγόρι μου. Τσάω. Η νέα κυβέρνηση θα είναι κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και πάρτε το χαμπάρι. Έτσι. Εμείς μετά τον αστικό δικασμό τότε και με την... Μετά την κυβέρνηση του Βουνού θα έχουμε εδώ την κυβέρνηση της Παιδιάδας Θεσσαλονίκης, την κυβέρνηση του Σεξού. Είχαμε κάποτε, είχαμε την κίνηση της Εθνικής Αμήνης, Επελευθερίου Βενιζέλου. Βεβαίως. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εδώ πρόντιτζι. Πού είσαι αγόρι μου. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Εσύ. Μπράβο, χαίρομαι. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν, ήρθε η τρίτη εβδομαδούλα. Δεν ξέρετε πόσο μου λείπετε όταν δεν σας ακούω. Και εσύ και εσύ. Δεν ξέρω κατά πόσο με πιστεύεις. Εντάξει. Καμιά φορά νομίζω ότι με τρολάρει ο κόσμος όταν μου λέει καλά λόγια, αλλά τέλος πάντων θα το δεχτώ. Πάω να μιλάω γι' αυτό. Δεν πειράζει. Υπάρχει άλλο και όλο ο Λευτέρης και σήμερα. Βεβαίως. Εννοείται. Ο πληθυντικός της Καμιλοπάρδαλης, ποιος είναι? Καμιλοπαρδαλές. Καμιλοπαρδάλης. Α, μπράβο. Κι εγώ η Καμιλοπαρδάλης ήξερα. Ναι. Αλλά διάβασα σε παιδικό παραμυθάκι άσχετο. Εγώ για άλλο πράγμα πήρα να πω. Εντάξει, αυτό είναι το λόγο. Μα το λόγο επειδή όλοι για άλλο παίρνουν να πούνε, άλλο λένε. Ναι, αυτό που θέλω να πω σήμερα θα το πω αύριο. Έτσι, έτσι. Γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα να δευτερολογήσω. Ναι. Σε παιδικό παραμύθι 3 σύγχρονων χρόνων, τις γράφει οι Καμιλοπάρδαλες. Είναι δυνατόν? Λέω τι Καμιλοπάρδαλες, μου θυμίζει Παρδαλές και τέτοια. Έτσι, καλά που δεν το είπε Καμιλοπαρδαλές. Καμιλοπαρδαλές, ναι, στη λίγους θα φαντάζεσαι. Εδώ το, ναι, το βλέπω ότι είναι Καμιλοπαρδάλης πάντως. Κι εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Κι εγώ έτσι θυμάμαι όταν... Ίσως. Ναι, παιδί, αυτό είναι ο Καμιλοπαρδάλης. Ναι, εντάξει.
στο παιδικό. Να βγει ένας, να βγει ένας ή μία φιλόλογος να διευκρινίσει. Ναι, Μπομπιλιώτης, δεν κάποιος. Έτσι, γιατί είναι αυτά τα κέρια ζητήματα που μας απασχολούν. Φέτος δεν βγήκε κανένας να τραγουδήσει στην εκπομπή. Έχουμε καιρό όντως. Έχουμε καιρό. Γιατί εγώ λίγο ακούω στο YouTube και όσο μπορώ. Φούντωσε η μάχη του πρωταθλήματος και αρχίσαμε πάλι τα ποδοσφαιρικά. Και ξεχάσαμε τα πραγματικά μας ζητήματα εδώ στην εκπομπή που ήταν το τραγούδι πάνω απ' όλα. Ναι. Αν δεν βγει το Ρόντος να κάνει την αρχή, δύσκολα. Έγινε, σε φιλούμε. Να σου πω, να πω ένα στιχάκι. Βέβαια, ρίχτω τότε, ρίχτε τη στροφουλά. Λοιπόν, καθαρίζει. Ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Πειραιά. Και καλή χρονιά. Δηλαδή και το τούτο, ήτανε μάλλον τα κουδουνάκια, ας πούμε, που έπαιζε. Ωραία. Να η ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, στο 231-0287 και 3 οκτάρια. Εκπομπή καλλιτεχνιών πάνω απ' όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκον. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ βαρέθηκα που η εκπομπή γίνει αθλητική. Να τα, πες τα, τις αλήθειες εδώ θα μιλήσω. Αύριο με βουγιούκα θα αλλάξουν τα δεδομένα. Επιτέλους, αφού έχω εδώ τον Άκη, έχω τον Άκη εδώ πέρα που ναι, θα έρθω να τα πω. Θα έρθω να πω για ποδόσφαιρα θα μιλήσουμε. Κάθε φορά. Θέλει με το φωτό. Άκη, διασκεδάζω, δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο, γεια σου Άκη, διασκεδαστή. Εννοείται, entertainer, performer. Εντάξει. Γιατί με ποιον δεν διασκεδάζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν κατάλαβα. Μόλις διασκεδάζει. Είδες. Πότε μίλησαμε για μπάλα, μπορεί εδώ που τα λέμε. Την άλλη λέμε. Στο Σαββατοκύριακο. Αλλά έχει. Τι να κάνουμε, ρε, εσύ καλά πρωτάθλημα παίρνεις. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν. Από την άλλη τώρα. Εγώ ακούω αυτή την εκπομπή γιατί δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Πρέπει να λέμε γενικότερα, όχι δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες. Δεν ασχολούμαστε με τα αθλήματα γενικότερα σαν εκπομπή. Αλλά αφού είμαστε τηλεορασάκιδες, τα βλέπουμε όλα. Ασχοληθούμε με την υπασία. Έτσι. Σας έχω συγκλονιστική αποκάλυψη και θα οδηγηθούμε έτσι στο διάλειμμα. Έγινε αποκάλυψη καλλιτεχνικού περιεχομένου, αφού λάβουμε το τηλεφώνημα του φίλου μας του Κρις, που δεν θέλει να μιλήσει για ποδόσφαιρα. Όχι, εγώ σου κάνω μια αποκάλυψη καλλιτεχνικού περιεχομένου. Για πες. Εντάξει, πρωτάθλημα πρέπει να Τελείωσε. Εδώ έχω τον Άκη απ' έξω μου κάνε προπαίδειες και τέτοια. Και του λέω, είναι δυνατόν να κάνει ο ΠΑΟΚ 4 ήττες. Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει, είναι το σύνδρομο του ΠΑΟΚ, σε αυτό δηλαδή. Και με 10 βαθμούς τελευταία αγωνιστική θα ψάχνουμε. Δεν είναι άλλο. Και εδώ φίλοι μου, αργανή συζητάνε πόσο θα φάνε μες στην Τούμπα. Να τα αλλάξανε. Ποιοι είναι αυτοί, δεν υπάρχει αργανός που το λέει αυτό. Κι όμως υπάρχουν. Μεταξύ τους το λένε. Δεν είναι αργιανοί αυτοί. Μετά το 0-3 το χθεσινό, τελειώσαμε κύριε. Ψάξε να μαζέψεις γκολάκια. Το 0-3 το χθεσινό δεν έχω μιλήσει ακόμα. Εννοείται. Με εκεί δώσε θέλω. Οι εποχές Μιχαλίτσου, Χαβί το τελειώσανε. Τελειώσανε κύριε. Ναι. Ερχόμαστε. Αυτό είναι. Αφού έρχονται με την πίσω κίνηση. Α, έλα βρε τώρα βρε. Αφού έχει ακόμα όμως. Έχει δύο αγωνιστικές. Δύο Κυριακές δεν έχει. Έχει ακόμη μωρέ. Εντάξει. Περάσει αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσουμε να. Με την όπισθε ναι. Ναι, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαου. Μια ζητήθηκε. Είχε καλλιτεχνική αποκάλυψη. Καλλιτεχνική αποκάλυψη. Έχω και εγώ να σου μια καλλιτεχνική αποκάλυψη. Θέλω να την πω. Μίλησε ένα γνωστό μου. Με κάποιον που είναι παιδί μου του χώρου του πέρα τη μουσική, όχι παίζει πλήκτρα παιδί μου, για ένα γνωστό τραγουδιστή, παιδί μου, που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποιες φορές. Υπάρχει μια συνωμοσία ολόκληρη στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Ναι, που δεν θέλει τον Μπατμανίδη να είναι πρώτος. Εκτός αυτού που προσπαθούν να βγάλουν τον μπουζούκι από το λαϊκό τραγούδι. Ισχύει. Εμείς εδώ. Ισχύει αυτό. Ναι. Όλα τα μοντέρνα, τα καινούργια τα τραγούδια δεν έχουν μπουζούκι. Έχουν κάτι χάλκι, είναι κάτι τέτοιο. Πάμε αυτά. Ναι. Και βγάζουν μπουζούκι. Αργυρός, Βέρτης, κανείς δεν έχει μπουζούκι. Ο Ρέμος το ξεκίνησε αυτό. Ο Ρέμος έχει βγάλει το μπουζούκι μέσα στο τραγούδι. Εντάξει, αλλοιών τον πολιτισμό μας. Ρέμο τα μουσικά σου χρέη. Εδώ. Ευτυχώς έχουμε τον Μπατμανίδη. Μπατμανίδης με τα δύο μπουζούκια έχουμε κιόλα. Σταύρος Μούργα και Άρης Μάθεσης. Και την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, live διάσωση του ελληνικού πολιτισμού. Του πολιτισμού μας, του μουσικού μας πολιτισμού θα έχουμε στο 8-Ball αυτή την Πέμπτη του Αγίου Βαλεντίνου. Καλημέρα στη γραμμούλα σας. Καλημέρα Μπάμπη, εγώ θα σου προτείνω και το τίτλο του δίσκου, εμπνευσμένος από κάποιον Ρωμά χθες που γυρνούσε και έλεγε στο μεγάφωνο, πουλούσε φυτά και πουλούσε
Κυκνάμιλο. 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 Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, ναι, ναι. Σου έχω έτοιμο το εξώφυλλο. Παρακαλώ. Ένα κύκνο με το μήλο στο στόμα. Κανονικά. Έτσι. Κυκνάμιλο μου κόκκινο. Θα κάνουμε και μήλο. Κυκνάμιλο, ναι. Ναι, ναι. Είναι έτοιμο το. Μήπως ήταν κύκνο, του... κύκνος με πατάτα, τίποτα με ζυμαρικό. Κυκνάμιλο. Να πω και εγώ την εξυπνάδα. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το περιεχόμενο του δίσκου. Τους στίχους θα τους γράψει ο Λευτέρης. Έτσι. Ένας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ένας ο Λευτέρης δικός μας. Μάλιστα. Να σε καλά, φιλιά. Κυκνάμιλο, ωραίο. Μ' αρέσει. Καλημέρα. Μπαμπή. Έλα, αγόρι μου, διάλειμμα έχω. Μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Γεια. Γεια. Αυτό ήταν λοιπόν. Κάτω κάτω το πιστική γραμμούλα. Λοιπόν, θα πάμε να οδηγηθούμε γιατί περάσαμε λίγο τις 7. Και θα επιστρέψουμε με την αποκάλυψη, την μουσική μας αποκάλυψη, αλλά φυσικά και όλα τα αθλητικά δρόμενα, ναι, και ναι, τα προγραμματάκια μας και Champions League και χθες Άρης Τρίπολη που δεν συζητήσαμε καν για αυτά και ΠΑΟΚ Πρωταθλητής που και για αυτό δεν έχουμε συζητήσει. Και την εκστρατεία, πλέον εγώ να ξεκινήσω μια εκστρατεία διάσωση του Μπουζουκιού. Αυτό, ποιοι είναι αυτοί που πηγαίνουν όμως, τα γεμίζουν όμως αυτά τα μαγαζά. Να σου πω κάτι, όταν ο ΠΑΟΚ, εγώ τα έλεγα εδώ έχει 2 χρόνια, ναι, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο Ελλάδος προπέρυσι στο, ναι, στο Πάθε Σαλικό, όταν έκανε την γιορτή, όταν γιόρτασε την κατάκτηση, έφερε τον Αργυρό από την Αθήνα, ο οποίος δεν έχει μπουζούκι. Ναι, ποιοι ευθύνονται? Και φέτος πού θα γιορτάσει ο ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Ποιοι εμφανίζονται φέτος στη Θεσσαλονίκη? Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι κάτω στην Αθήνα. Πας εκεί, ιερές οδούς, πηγαίνεις Ποσειδώνες, πηγαίνεις το ένα, πηγαίνεις το άλλο. Μαμούνια. Μαμούνια. Είχαμε και στη Θεσσαλονίκη μαμούνια. Εγώ πάντου έχει σε κάθε περιοχή μαμούνια. Και βαρελάδικο. Ναι. Και κόζι καφέ. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Και θέλω να σου απευθύνω, φίλε μου Άκη, το ερώτημα αν κατάλαβες ή μάλλον αν σου θυμίζει κάτι αυτή η μελωδία που ακούμε από κάτω. Είναι ένα παραδοσιακό σλάβικο τραγούδι. Ναι. Σου θυμίζει κάτι? Όχι, δεν μου θυμίζει. Τίποτα. Σαζάμ πήγα να κάνω τώρα. Σαζάμ. Δεν κατάλαβες τίποτα, δεν σου φαίνει στο μυαλό τίποτα η μελωδία? Τι επικράτησε έτσι σαν viral τις προηγούμενες ημέρες πριν από 2-3 εβδομάδες? Ποιο ήταν το νούμερο 1? Μην παραχαράσετε την ιστορία. Τι, δεν είναι η μελωδία αυτή? Παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Είδες από πού έχει πάρθει? Μην παραχαράσετε την ιστορία, λέει το τραγούδι, αλλά είναι παραχαραγμένη η μουσική. Σλάβ, Σέρβοι, αδέρφια μας, Orthodox Brothers. Βέβαια, Σλάβ Σκουότ, βεβαίως, βεβαίως. Αυτή είναι η συγκλονιστική αποκάλυψη, σόκα, που θα ταράξει το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, και την ακούτε πρώτοι εδώ από το λόγο, επειδή καλημέρα στη γραμμούλα μας. Όλες τις κρίσιμες πληροφορίες εδώ θα ακουστούν. Ότι άχρηστο υπάρχει εδώ. Καλημέρα. Κύριε Λευτέρη. Καλώς. Ναι. Μην με κόψεις πάλι. Μπες τα όλα μία φορά, ένα λεπτό. Άμα σε κόψεις θα σου βάλω ιόδιο, ναι, λέγε. Λοιπόν, ακούστε με, ναι. Η Μακεδονία τώρα που το βάλε στο τραγούδι, ναι, είναι μία. Έτσι. Και είναι ελληνική, ρε. Έτσι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλά σε κάνει και σε γλεντάει ο Λευτέρη. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν είναι 8 ball, είναι 8 ballies. Έτσι, έτσι. Όπως τον ντύζεις. Ο 8 μπόλις είναι. Έτσι ακριβώς. Αλυσίδα. Χωριάτη, χωριάτη. Δηλαδή, ούτε να μιλάς καλά σε κάποιες εκλέτες. Γεια. Τσαό, μας κλείνουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πού είσαι? Στους δρόμους, πού να. Έτσι, έτσι. Σε συνοικίες και σε δρόμους. Όχι σε συνοικίες, μόνο σε ναι, μόνο σε εθνικές οδούς. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Για πες. Κάτι πήγα να σου πω και το δεν πειράζει. Λόγω επειδή. Εμείς ακούμε λόγω επειδή. Επειδή βλέπεις αθλητικά τη λάθος σκοπιά. Ναι, δηλαδή. Τώρα, λάθος στοιχηματισμό, λάθος προγνώση, όλα λάθος. Τώρα που πάει να πάρει η Θεσσαλονίκη πρωτάθλημα, το έχει γίνει στα αθλητικά και δεν θέλουμε να ακούμε. Εννοείται, αλλάζουμε σταθμούς. Τώρα, να σου πω κάτι, τώρα που θα πάρει η Θεσσαλονίκη πρωτάθλημα, θα μετακομίσουμε στην Αθήνα. Τώρα ναι, θα πάμε αθηναϊκανοί τώρα. Ναι, πρέπει να είμαστε μια ζωή με τους κατατρεγμένους και τους αδυνάμους. Το κράτος Θεσσαλονίκης, υδροκέφαλη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, είναι δυνατόν. Βέβαια. Απαράδεκτο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε. Φιλιά, θα το γυρίσω. Που λένε όλοι, ναι, γεια. Και το κλείνουν έτσι.
Και μετά εγώ αναρωτιέμαι και θέλω να συζητήσω με τους ακροατές όταν μου λένε έτσι, γεια, τι έχεις, ναι. Τίποτα. Ναι, αυτό ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρε, έχεις φαγωθεί να με κλείνει σήμερα. Αφού έχει κλείσει η φωνή σου. Γιατί φωνούλα σου, να πάβεις λίγο τσάι. Άκουσε. Η γραμμή κλείνει μόνη της. Υποψήφιος δήμαρχος και θα το ψηφίσετε όλοι και θα βγεις Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα είναι ο ιδιοκτήτης του Λωτού, κοντά στο Λευκό Πύργο. Μάλιστα, ωραία. Αυτός, γιατί όχι. Αυτός μπορεί και θα φτιάξει την πόλη καλύτερη. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, όταν έφυγα από το Λωτό για να πάω στα Λαδάδικα, μάλιστα. Ναι. Δεν μπορούσα να περπατήσω γιατί με πονούσαν τα πόδια. Είχα περπατήσει πολύ μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μετά λέω, εγώ να μην τον κλείνω. Ναι. Και γιατί πήρες λοιπόν, τα πατινάκια που πηγαίνουν βόλτες που έχει μέσα στην πόλη που κυκλοφορούν. Και βγαίνω και πάω στη Μητροπόλεως για να πάρω εκεί έχει ταξί. Αλλά δεν μπορούσα να περπατήσω μέχρι το πρώτο ταξί και πήγα στο τέταρτο. Και του πες πήγαινε μέσα στο πρώτο ταξί. Και του λέω θα με πας στα Λαδάδικα. Θα με πας στο πρώτο ταξί. Πρέπει να πας, μου λέει, στο πρώτο ταξί. Του λέω, κοίταξε, επειδή με πονάνε τα πόδια μου, να μπω μες στα μάξι, να με πας στα 20 μέτρα πιο κάτω, γιατί δεν μπορώ να περπατήσω. Και με πήγε. Μάλιστα. Κατεβαίνω από το ταξί και μπαίνω στον πρώτο ταξιτζή. Του λέω, θα με πας στα Λαδάδικα. Θα με πας στα Λαδάδικα, του λέω. Κυρνάει και μου λέει, μπάμπι, αφού σε έφερε άλλος ταξιτζής μου λέει, γιατί ρε του λέω 20 μέτρα πίσω ήταν και δεν μπορούσα να περπατήσω και δεν με πίστευε και νόμιζε ότι του πουλάω τρέλα. Ρε του λέω Άρης είσαι, όχι μου λέει, ρε θα με πας τα Λαδάδικα, του λέω. Αυτός κάνει όπισθεν και πάει και βρίσκει το ταξιτζί που μου έκανε μια διαδρομή 20 μέτρων. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τελικά μπαίνουμε στο ταξί και πάμε να φύγουμε. Και του λέω του ταξιτζί. Να μην ξέρετε. Μπάμπι, του λέω του ταξιτζί. Με κάρτα μπορώ να σε πληρώσω. Καλά, εντάξει. Α, μου λέει. Με κάρτα δεν μπορείς. Λέω τότε τι το κάνουμε θέμα ρε φίλε. Μάλιστα. Με τα πόδια θα πάω και βγαίνω έξω και λέω και με άκουσε ένας που φώναζα και μου λέει μη στεναχωριέσαι παιδί μου, μου λέει 10 λεπτά είναι από εδώ λέει τα Λαδάδικα. 10 λεπτά του λέω μπαμπί, 10 λεπτά από το Λευκό Πύργο στα Λαδάδικα, του λέω, είναι με τα δικά σου πόδια. Έτσι. Δεν σκέφτεσαι λέω τα δικά μου πόδια, εγώ θα κάνω μισή ώρα να φτάσω με τα δικά μου πόδια. Εγώ με την αξία μου. Τα είπε και ξεθύμανε. Αυτό ήθελα να πει για τα πόδια, μάλιστα. Εγώ ήθελα να μάθω τελικά, άμα το τελευταίο ταξί που το πήγε στο πρώτο ταξί του πήρε λεφτά. Εννοείται. Εννοείται. Ναι, πάρα πολύ. Όχι, συγγνώμη, να σου πω κάτι, δεν κατάλαβε. Φεύγει το παλικάρι να πάει από το Λωτό στα Λαδάδικα. Δεν είχε, πονούσαν τα ποδαράκια του. Πάει στη Μητροπόλεως. Δεν έχει δύναμη να πάει μέχρι το πρώτο ταξί. Πάει στο τελευταίο ταξί. Του λέει το τελευταίο ταξί. Μα όμω εγώ δεν μπορώ να τα πάρω, γιατί πέρα τα πόδια μου. Οπότε πάει το τελευταίο ταξί, τον πάει στο πρώτο ταξί. Του λέει το πρώτο ταξί. Γιατί πήρε ταξί για να κατέβεις να πάρεις ταξί. Γιατί πρέπει να παραλάβουμε. Ναι, αλλά με πουλάς. Γιατί πρέπει να παραλάβουμε την ιστορία. Την παραχαράξουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, να γίνει άμεση παρέμβαση του Φωτιάδη. Συγγύσεις στο Λευτέρι. Πώς γίνεται από τον νέο σταθμό να πά το Τριάδι χωρίς να σε πονέσουν τα πόδια. Έτσι, κάποιοι έχουν περπατήσει. Με μια στάση μόνο στα νεκροταφεία. Που είναι και συμβολική αυτή η στάση. Βεβαίως. Γιατί μετά γίνεται η ανάσταση και τα νεκροταφεία. Στον δρόμο για τη Θέρμη λέγονται Αναστάσεις του Κυρίου. Και είναι ο οδός Στέλιου Καζατζίδη εκεί νομίζω. Έχει κάνει κάποιος που είναι σαν το Ήλιο Βασίλεμα της Σαντορίνης και το γνωρίζω ονόμασε έτσι, δεν υπάρχει. Και έκανε αυτό το πράγμα. Και όσο για, για τη μουσική που έβαλε, σε μένα μου θυμίζει Μπάμπη το τραγούδι που λέει το μπασκετικό, το αρχηγείο, έστειλε τον Άρη στην Α2. Μάλιστα. Αυτή τη μουσική μου θυμίζει. Με ένα όνειρο θα ζήσω όμως. Με ένα όνειρο. Θα γίνει φίλε, γιατί κάποια στιγμή αυτά τα χρέη πρέπει να πληρωθούνε. Μέχρι και στο Λιαδέλη χρωστάνε. Έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε. Τσάω. Να πληρωθούνε, γεια. Έτσι. Κομπή της εργατιάς, ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να τα. Εδώ κυρίες και κύριοι. Πού είσαι αγόρι μου. 27 τελικά πληρώνονται. 27 τελικά πληρώνονται ποιοι, εμείς, εγώ. Οι αλληλεγγύοι πληρώνονται, αυτοί που παίρνουν την αλληλεγγύη, το επίδομα. Ναι, 28 μια χαρά θα κάνουν και τσικνοπέμπτη, 28 είναι τσικνοπέμπτη, τι ωραία. Εγώ κανονικά να ενημερώσω τον κόσμο. Ναι, ναι.
Άκουσε τι έγινε τις προάλλες στην Αθήνα. Τι έγινε. Τι θα μας πει τώρα. Που μπήκανε, ο ένας με το τσεκούρι και έσπασε τα λάστιγα, τα έσκασε τα λάστιγα. Και μετά άνοιξε την πόρτα και πήρε το τσάντα σε μια κοπέλα. Μέσα και πήρε όλα τα χρήματά της. Όχι, δεν το ακούσαμε. Δεν το ακούσαμε αυτό, μάλιστα. Ναι, το άκουσα. Όλα αυτά, όλες τις καλές ειδήσεις μας φέρνεις. Όλα, ένα καλό δεν θα μας πεις, ας πούμε. Να σου πω ένα καλό. Να πεις ένα καλό. Απαγορευτικό έχει σήμερα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Για τον Παφούλη είναι καλό, γιατί δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει. Εγώ το φίλο σου τον Άκη έχω. Γεια σου, Αρκούντιτ. Γεια σου, Πάφη, γεια σου. Και πού είσαι τώρα, πού σε συναντάμε. Είμαι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, είναι Ουρανούπολη. Ουρανούπολη, μάλιστα. Α. Και δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Χθες ήσουν Άγιος, τώρα είσαι Ουρανούπολη και θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σκέφτομαι. Άμα δεν έχει 10 παρατέρα το άξονιστή. Ναι, άξονιστή. Τι, το Θεδωράκι. Στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Ναι. Να πάρω μια ευλογία. Μάλιστα, να την πάρεις. 30 ευρώ. 30 ευρώ για την ευλογία. 30 ευρώ. Ποιος θα σε ευλογήσει κάποιος. Καποδίστρια. Ακούστε, να καταλάβετε. Ναι, καταλάβετε. Ναι. Αυτά τα μοναστήρια πήγα και τη Ξενοφόντος. Ωραία. Σε μια μέρα έβγαλα 20 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Και την άλλη μέρα έβγαλα άλλα 10 από τον Μωυσή, από τον Πάτερ, που είναι υπεύθυνο για τα οικονομικά. Μάλιστα. Ποιος Μωυσή, τι άνοιξε. Άλλο ευχαριστώ νέο. Άλλο ευχαριστώ νέο, δεν συνεχίζουμε. Πολύ ευχαριστώ τα νέα. Άκου. Ναι. Σήμερα τι μέρα είναι. Τρίτη. Είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο και αυτό. Την άλλη Τρίτη, ναι, θα είναι ο Άκη για να βγω και εγώ την ευχή. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο το νέο. Θέλεις εδώ ραντεβού. Έτσι, έτσι. Ναι, Άκη. Κοίταξε, μόνο μου να σε ρωτήσω εγώ κάτι θέλω. Έτσι. Όλες οι ευλογίες, ναι, εκεί πέρα στη Μονή πάνε 30 ευρώ, ξέρω εγώ, πιο φθηνή δεν έχει. Όχι, όχι, ναι, ακούστε ναι, να καταλαβαίνετε. Α. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου, άμα έχει ένα χαρτί που, είναι, που οικονομικά δεν μπορεί να εργαστεί, να δουλέψει. Οικονομικά περίπου είμαστε εντάξει. Ναι. Παίρνει 40 κανονικά, 30 είναι χωρίς το χαρτί. Χωρίς το χαρτί. Χωρίς το ΦΠΑ, ρε παιδί μου, είναι απόδειξη. Θα σας δίνω εδώ χαρτί ότι δεν μπορεί να δουλέψει κανένας, να πηγαίνετε να παίρνετε τα 40 για μια χαρά. Ναι, και πήγα τον πατέρα Λεόντιο, ένα γνωστό. Μου, ωραία. Στην Ιβύρο. Εγώ επειδή βγαίνω έξω να με βοηθήσει οικονομικά, με γνωρίζει. Τρεις φορές του μήνα ήμουν εκεί. Δεν με διώχνε. Για μια μέρα με φιλοξενούσε. Μάλιστα. Άγιος άνθρωπος. Άγιος. Να σε καλά, παφούλια μου. Να σε καλά. Σας ευχόμαι με υγεία να έχει. Χρόνια πολλά. Έλα. Χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζει κανένα. Κάποιος θα γιορτάζει. Γιορτάζει, δεν γιορτάζει. Δεν ακούς λόγο επειδή. Ο Μελέτης. Ο Πλωτός. Ποιο μελέτα. Ποιο μελέτα. Όχι ρε. Καλομελέτα κέρδι. Ο Μελέτης ότι ρέπισε. Τι άμα το έχεις αρεθεί. Άμα έχω καμιά νηστεία τώρα εκεί στο Άγιο Όρος. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Θα με πνίξεις πρώτα. Εγώ ή ο Πάφη. Έχει πάντα στο τέλος θα το πετάξει τον κόλλο. Δεν υπάρχει. Γιατί τον έκλεισε, ήθελα να μάθω για το επίδομα ενοικίου καταρχήν. Α, στο επόμενο, στο επόμενο. Ρώτησε το να σε παρακαλώ. Την επόμενη φορά, ναι, ναι. Τι γίνεται με το επίδομα ενοικίου. Θα μας ενημερώσει. Κοίτα, για μένα να απαντήσω Πάφη, θα απαντήσω Λευτέρης. Ο Λευτέρης τώρα ήταν στην Μητροπόλεως, έτσι δεν είπε, στην Μητρόπολη, ναι, δεν είπε Μπάμπη. Ναι, 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 ναι. Πάνε έλα, πάνε έλα, Άκη, όπως το είπες, πάνε έλα, πάνε έλα, σε ένα ταξί μπροστά, ένα ταξί πίσω, θα έχει φτάσει τα λαδάδικα, δίπλα είναι. Ναι, εγώ πριν φτάσω το σημείο είπα, πήρε ταξί για να πάει στο μπροστινό ταξί. Μήπως το τέταρτο ταξί... Το βαγόν έρχεται. Σαν την ΑΕΚ, είναι τρίτη ΑΕΚ. Τριτοτέταρτη είναι η ΑΕΚ σου λέει και αυτό είναι ένας παραλληλισμός. Και αν δεν ανοίξει τα 500 θα ανοίξει τα 200. Και αν δεν ανοίξει τα 200 και ανοίξει τα 100. Και αν δεν ανοίξει τα 100 θα ανοίξει τα 50. Και αν δεν ανοίξει τα 50 θα ανοίξει τα 10. Και αν δεν ανοίξει τα 10 θα ανοίξει τα 5. Και αν δεν ανοίξει τα 5 θα ανοίξει τα 3. Και αν δεν ανοίξει τα 3 θα ανοίξει το 1. Και αν δεν ανοίξει το 1. Επίδα ρε που επίδα ρε φίλε, εντάξει τι είσαι να πούμε. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλημέρα.
ιστορίες μέσα από, από τη ζωή βγαλμένες εδώ από τους ακροατές που συγκλονίζουν καθημερινώς και αδιαλείπτως 6 με 8 το παγκόσμιο Ερτζιανό. Γίγνεστε 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη Σελιδούλα και την εκπομπούλα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κύριε Μπαμπή, καλώς τον. Θέλω να μιλήσω για τη Μητροπατριαρχία, ναι, και την Πατριαρχία. Σε άλλη εκπομπή όμως, όχι εδώ. Σήμερα. Μπορώ, σε παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο να πω κάτι. Όχι, δεν μπορείς. Μανιφέστα έχεις βγάλει σήμερα. Τα είπε σήμερα όλα. Ναι. Δηλαδή οι Βουδιστές, ναι, οι Μουσουλμάνοι, θα το πει, ναι, ναι. Ναι. Έχουν Παναγία, ρε. Μάλιστα. Έχουν Παναγία. Έτσι. Την Παναγία δεν θα την ξαναβρεις, την Παναγία. Μπορεί να εννοούσε την Παναγία στην... στην Αρετσού εκεί. Ναι, το νοσοκομείο το παλιό. Ναι, 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 εκεί και την ευρύτερη περιοχούλα. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό μας κομμάτι αυτής της εκπομπής, το οποίο είναι ελάχιστο, σήμερα έχουμε και ποδοσφαιράκια και χθες βεβαίως είχαμε Super League. Είπαμε η μεγάλη νίκη του Άρη με 0-3 μέσα στην Τρίπολη και η Λάρισα κατάφερε να γυρίσει το ματσάκι μέσα σε 8 λεπτά. Έχανε με 2-0 από τον Πανετολικό στο πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ του Άντωνη Φατιών. Πήρε το χικάκι μέσα στο Αγρίνιο. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής στο βαθμολογικό πίνακα, τον οποίο αρέσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ να τον ακούνε. Μόνος πρώτος ο δικέφαλος του Βορρά στους 54 βαθμούς και αήττητος. Στη δεύτερη θέση με 54 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 45. Στην τρίτη η ΑΕΚ με 40. Τέταρτος ο Ατρόμητος 36. Πέμπτος ο Άρης με 32. Που ισχυροποιεί την παρουσία του όσον αφορά την. Το κυνήγι της θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη είπε προϋποθέσεις, αλλά όπως ναι, όλα δείχνουν. Μάλλον θα είναι, ναι. Αν είναι ΠΑΟΚ Άρης Ατρόμητος και ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ατρόμητος Ολυμπιακός μέσα στην τετράδα, ένας από τους δύο ΑΕΚ Ατρόμητος θα αποκλείσει, θα οδηγεί και η πέμπτη θέση, θα δίνει το προνόμιο της εξόδου στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά κυνηγάει και τον Ατρόμητο. Στην έκτη θέση ο Παναθηναϊκός με 28, στην 7η Πανετολικός 27, 8η Ξάνθη με 26, 9ο ο Πανιώνιος 22, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία και Λάρισα 21, λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Στη 13η θέση ο Γιάννενα με 20. Ο Γιάννενα. Το Γιάννενο! Έτσι. Με 20, στη 14η Όφη με 17, 15ο ο Λεβαδιακός 13 και θα πέσει ο Λεβαδιακός ρε φέτος, τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Κάτι λένε με τον Όφη, κάτι πήγαν να κάνουν. Κάπα με τον Όφη. Δεν θα τα αντέξει ψυχούλα μου. Κάποιος θα την πληρώσει. Και τελευταίος ο Απόλλωνος Σμύρνης με 9 που είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ την επόμενη Δευτέρα σε 7 από το παιχνίδι. Το προγραμματάκι έχει ως εξής. Το Σαββάτο Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 7.30 Γιάννενα Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή Λάρισα Ξάνθη στις 3. Στις 5 και 4 Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 6 Άρης Πανιώνιος. Και στις 7.30 το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το πρόγραμμα της 21ης ημέρας θα κλείσει την Δευτέρα σε 7 ο Απόλλωνος Μήνης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και στις 7.30 ο Όφη παίζει με την Λαμία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Καλά, τι καλά να είμαι. Γιατί τι έπαθες, αγόρι μου. Τι θα έχουμε να λέμε τώρα. Άλλο αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να σας προβληματίζει εσάς που λέγατε «Βάλε πρωτάθλημα, δεν φέρουμε». Να, είδες. Ναι, εγώ έχω θέμα. Έχεις σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα, ναι. Το πρωτάθλημα τελειώνει 5 Μαΐου. Πιο νωρίς θα τελειώσει, ναι, μαθηματικά. Ναι, περίμενε, για τη Φιέστα μιλάω τώρα. Για τη Φιέστα, ναι. Έχουμε σοβαρά θέματα. Φιέστα θα γίνει εκείνο το Σαββατοκύριακο ή θα γίνει το επόμενο που είναι ο τελικός. Να γιορτάσεις το double δηλαδή. Μα τι τώρα θα κάνει δηλαδή. Είναι ένα ζήτημα αυτό, διότι αν αποπροσανατολιστείς με τις Φιέστες, όπως η ΑΕΚ πέρυσι, θα χάσεις τον απότερο στόχο. Κάτσε βέβαια να πας στον τελικό, ναι, βέβαια, ναι, πρωτίστως. Εντάξει τώρα, μιλάμε, θα πας. Θα πάμε, μιλάμε, θα πας. Μάλιστα, πότε θα... μπορεί η Φιέστα να γίνει πολύ νωρίτερα. Θα προσανατολιστείς πάλι. Πάλι θα προσανατολιστείς. Οπότε όχι στις Φιέστες. Άντε, εσύ συγκράτησε το λαό του ΠΑΟΚ να μην κάνει Φιέστα. Για να κάνει Φιέστα. Και μετά θα προσανατολίσεις από το Champions League. Δεν μιλάω για τη Φιέστα, παιδιά του λαού. Εγώ μιλάω για τη Φιέστα της ομάδας. Εμείς γι' αυτό μιλάμε. Αν θα πω. Πες το διαφορετικά. Πότε θα πάνε στα μπουζούκια.
Βέβαια. Κοίτα, χθες κάνανε κάτι. Πήγανε. Δεν πήγαν ακριβώς μου. Στην ταβέρνα πήγανε, εκεί πέρα χορέψανε. Ταβέρνα, πού ρε, πήγανε, το είδα αυτό. Λογικά στην Πολύχνη τα πήγανε εκεί πέρα, στο συνηθισμένο. Καλά, κέρδισε ο Ολυμπιακό και πήγε στην ταβέρνα, ρε. Δεν τρέπεσαι. Παιδιά, επειδή έχουμε φίλους που δουλεύουν νύχτα, ξεχυθήκαν όλοι. Έτσι, σαν εμετό. Ξεχυθήκαν όλοι, παιδιά, ναι. Λογικό, λογικό, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Φαντάσου τώρα τι έγινε σε κάθε μαγαζί, έλα εδώ να πιεις ένα σφινάκι για τέτοια. Έλα εδώ και... Καλά, μερικοί από αυτούς θέλουν και δεν θέλουν και πολύ. Εντάξει, μάλιστα. Αλλά δεν πήγαν στην ταβέρνα δηλαδή. Αυτό μας λέει. Εσύ που την είδες ράκι την ταβέρνα. Ταβέρνα, κάτι ήταν αισθήμα. Ένα μαγαζί είχε τραπέζια χαμηλά. Έχει δίκιο, ρε. Και μακριά. Πηγαίνουν στην Πολύχνη εκεί πέρα, πηγαίνουν σε ένα. Ναι, εντάξει, αυτό το μπακ θέλουμε να πηγαίνει στην Πολύχνη. Είναι δυνατό. Πάντα στην Πολύχνη πήγαινε. Όταν πήγαινε η συμφωνία να έρθει ο Σάντος, να φέρει ο Σάντος, να έρθει ο Ζαγοράκης πίσω με τη συνάντηση Σάντος Βρίζα Ζαγοράκη, έγινε στην Πολύχνη. Στο Τριεθνές. Εκεί, μάλιστα. Στο Τρίγωνο. Στην Πολύχνη γίνονται, ρε. Και το τέτοιο στην Πολύχνη. Εκεί δεν γίνεται και τα πεσήματα στο Σαλπικί. Σωστά. Ναι, ας έρθουν να γιορτάζουν στον Μπάμπι τον Μπατμανίδη πιο νωρίς. Μακάρι. Δεν έρχονται. Κάνε μια πρόταση. Εγώ την έχω κάνει την πρόταση εδώ, αλλά ποιος μ' ακούει. Δεν πειράζει. Θα γιορτάσει ο λαός μαζί μου. Όλο τον ομάδο. Θα κάνουμε μια φιέστα συνολική. Για όλους. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει να γιορτάσει. Ναι, ναι. Και πρέπει να είσαι ερωτευμένος. Θέλω να βγάλω καρτούλα αυτό. Η ορχήστρα διατίθεται δια πανηγυρισμού τροπέων, ανόδων, σωτηριών, τα πάντα. Έτσι. Από... Ξέρεις ότι στο χωριό, η ομάδα του χωριού μου, του χωριού της μητέρας μου, ναι. Όχι από τα Σέρας, από την Νέα Πέλα, ο Μέγας Αλέξανδρος Νέας Πέλας, είχε κάνει χορό, ναι. Χορό, δεν ξέρω τι, και με λαχιοφόρους και τέτοια, Κωστάκης Αφέτη. Α, μάλιστα. Αυτά είναι. Μάλιστα. Θα το έχουμε και αυτά είναι θέματα και θα το παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Σε όλα αυτά πάρε και υποβιβασμούς, δεν Μπάμπη. Και υποβιβασμούς, ναι, κάποιοι μπορεί να θέλουν. Ναι. Πάρτι υποβιβασμού, ναι. Πάρτι υποβιβασμού. Κάποιος είχε κάνει πάρτι χωρισμού. Όταν χώρισε, κάλεσε φίλους σε ένα τραπέζι, φώναξε και όργανα και. Είναι της μόδας, λέει. Α, είναι. Ναι, μάλιστα, το έχουμε στα υπόψη μας. Λοιπόν, σε φιλούμε. Τσαο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά είναι τα σημαντικά τα δρόμενα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ακή, σε παρακαλώ πολύ, κλείστε το μικρόφωνο, γιατί την έχει ρημάξει, έχουν δει και οι φίλοι, που την έχει κάνει την εκπομπή αθλητική. Δεν τον έχω εγώ την κονσόλα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάβουμε. Έχω την απάντηση στο φίλο το Λευτέρη. Δεν έχουν Παναγία Β, αλλά έχουν δια μουσουλμανικό και δια βουδιστικό κέντρο. Πού? Ιατρικά κέντρα, ρε παιδί μου, δεν έχουν Παναγία Β ή άλλοι. Αλλά έχουν διαδικτικό κέντρο υγείας και διαδικτικό κέντρο. Εκεί πηγαίνει και άλλα αχλή, ας πούμε, να φάει καμιά ένα ρόλο προπονητής. Ναι, πάρει ο προπονητής του εκεί πέρα στυπημένος. Μαχαίρο, μπαίνουν εκεί, τα λοξά τα μαχαίρια, τα στιλέτα που είναι διακοσμημένα με ρουμπίνια κλπ. Εκεί πρέπει να πας, ρε. Τα μασκινά, τα παιδιά, τα σπαθιά εκεί. Εκείνα και τα κυρτά, ναι. Τι ωραία. Τα για τα γάνια, λέτε, ρε παιδιά. Τόση ώρα. Πάλες, πάλες. Για τα γάνια είναι το ευρωπαϊκό. Για τα γάνια είναι το οθωμανικό. Ναι. Αυτοί τα λένε πάλα. Πάλα. Είναι το τεράστιο που στην άκρη του φαρδένει. Σαν τον μπάλα που σκοράρισε το 1978, ναι. Όπου ο Άρης ξανά είχε πετύχει 0-3 σε ένα ημίχρονο επί του Ηρακλέου. Στα μάθα παίξω τώρα και τα λέω. Αυτό ήθελα. Ρε φίλε, πώς μνημονεύουνε 50 ετίας γεγονός. 41. Και όταν τους λες κάτι, σε λέει, τι είναι αυτό ρε τώρα, πού το θυμήθηκες. Έτσι, μάλιστα. Πώς, έγινε. Πώς. Να μας κόψουνε και το πρωτάθλημα. Ναι, δύσκολο αυτό, αλλά εντάξει, δεν προλαβαίνω. Να μας κόψουνε αφού το είπε ο Πιπί. Έγινε. Ποιος το είπε? Πασχάλης. Α. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη μου. Καλώς τον Άκη. Τι έγινε. Καλημέρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να με βοηθήσει το Άκης και εσύ. Βεβαίως. Θα ήθελα μετά τις βαθμολογίες Α, Β, Γ, εθνικής που θα λες, εβδομαδιαίο τιμοκατάλογο Αγίου Όρος. Ευλογία, πόσο πάει ευλογία. Σε παρακαλώ, θέλω να μας βοηθήσει. Πρέπει να το βάλεις αυτό σαν λόγο επειδή. Κοίτα, εμείς ξέρουμε τώρα, μέχρι στιγμής έχουμε μάθει για τη μονή ζωγρόφη, είναι 40 ευρώ με απόδειξη, 30 χωρίς. Ναι. Τώρα, ο Πάφη την άλλη Τρίτη που θα έρθει εδώ πέρα θα το βάλω εδώ πέρα. Δεσμεύομαι που θα είμαι και εγώ εδώ πέρα. Ναι, σε παρακαλώ, Άκη, κράτα λίγο έναν εβδομαδιαίο τιμοκατάλογο και ο Μπάμπης επιβάλλεται να τον βγάζει κάθε εβδομάδα. Εννοείται. Πρέπει να ξέρουμε. Μήπως είναι σαν το χρηματιστήριο, έχει limit up. Ναι. Α, μην κοιτάξτε, εκεί μέρος γιορτών, το Πάσχα εκεί πέρα περίπου θα ανεβούν λίγο οι τιμές. Και εκεί.
Πες, Αγγέλη. Τα Σάββατα λίγο πριν την κοινωνία, ρε παιδί μου, να θες να κοινωνήσεις, για να είσαι καθαρός στην ψυχή σου. Πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή. Όσο εχθές επιβεβαιώθηκα για αυτό που είπα, χωρίς να με πιέσετε πάλι, τελικά που ήταν ο Πάτης στην Ουρανόπολη, δεν ήταν. Πώς δήλωσε ότι ήταν στην Ήπειρο? Ψάξτε το αυτό. Τι μας κρύβει. Υπάρχει ρεπορτάζ στο 4Ε, άμα θέλετε να το δείτε. Έγινε, σε φιλόπε. Τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική. Ζητάω συγγνώμη από όλον τον κόσμο που είπα κάτι αθλητικούλια, δηλαδή λίγο ένα πρόγραμμα, μια βαθμολογία, ένα τέτοιο. Δεν θα επαναληφθεί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε δυνατή ακμεότατη για τον ντεμαράζ της εκπομπής μας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο τελευταίο περίπου μισαωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 43 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσκατους που προστίδεται στην παρεούλα μέχρι και τις 8 περίπου. Θα τα λέμε μαζί στο 231-0287-3 οκτάρια, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί συνδιαλεγόμαστε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Γκρέγκ που λέει: το πιο ωραίο που είπε σήμερα ήτανε στον Άγιο Κωνσταντίνο έχει ωραία μπιφτέκια, εκεί ο Καζαντζίδης πήγαινε για ψάρεμα. Φαντάζομαι λέει δεν εννοούσες για μπιφτέκια. Τι να κάνουμε, εντάξει, και μπιφτέκια και ψαράκια. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να τα συνδυάσει. Συνήθως όταν πηγαίνεις για ψάρεμα, δεν πολύ πιάνεις, οπότε καταλήγεις. Άγανε fish and chips, ξέρω. όχι, fish and chips, όχι, πώς λέγεται αυτό τα μαγειρικά, τα. Fish sticks. Όχι fish sticks. Τι. Surf and turf. Τι. Βάζουν κρέας και, θαλασσινά που συνδυάζουν. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Τι. Ναι, δεν το έχεις ακούσει. Όχι, τι κάνω. Συνδυάζουν, ρε παιδί μου, ξέρω στο πιάτο επάνω, ξέρω. Ναι. Είναι κάτι μια μοντερνιά τώρα. Ναι, έχω να σου πει την μπριζόλα, ναι, με γαρίδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνεται. Μπριζόλα με γαρίδα, θα μας τρελάνεις. Είχαμε πάει τις προάλλες στο Βόλο και είχαμε τελειώσει όλα τα ψαρικά και στο τέλος άρχισε να μας φέρουν λουκάνικα. Εντάξει. Έτσι είναι, ρε παιδί μου, έτσι το στρέχω. Αλλά μαζί ταυτόχρονα σε πιάνει μια ιδέα, δηλαδή στο τέλος. Καλημερίζω και τη φίλη μου τη Χριστίνα, η οποία μας ενημερώνει άμεσα για το ρεπορτάζ το οποίο αγνοούσα όσον αφορά την. Το που γιορτάσανε οι ποδοσφαιριστέ του ΠΑΟΚ την μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού την Κυριακή. Όλο και κάπου βγήκανε και υπήρχε ρεπορτάζ και στα sites ότι οι ξένοι τουλάχιστον μαζευτήκανε και πήγανε κάπου να φάνε όλοι οι ξένοι μαζί σε ένα εστιατόριο εκεί με τις γυναίκες τους, με αυτά, ναι, τους, με τα λοιπά τους, φάλανε και κάποια τραγούδια, χορέψανε οι Έλληνες στα σπίτια τους, φαντάζομαι. Με το φλινί. Ναι, στα σπίτια, ρε, αυτοί οι ξένοι εδώ. 10 η ώρα το βράδυ κοιμούνται. Βέβαια, εννοείται, έρχονται εδώ και αλωτριώνονται. Πηγαίνουν όλοι μαζί στα μπουζούκια. Καλημέρα. Συγγνώμη, φωτογραφίζει εκεί πέρα σε Φερλί στο, με Ροναλντίνιο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, βέβαια, με τσάρτε. Καλημέρα. Τι κάνετε, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Άκη. Γεια σου Κατένα, λέγαμε θα πάρεις, πήρα θα πάρεις. Πήρα και πριν, ναι, πήρα και πριν, δεν μπόρεσε να με λείπαμε, πούμε. Λείπαμε, ναι. Φταίει το σύστημα. Το σύστημα φταίει, ναι. Εννοείται. Και όλοι σας αύριο μαζί. Αύριο εκεί Βουγιούκα, αύριο εκεί Βουγιούκα. Ναι, αύριο έχω Κατερίνα Βουγιούκα εδώ. Δύο φορές, ναι, γιατί εμείς θα φέρουμε Βουγιούκα. Δύο φορές, ναι. Ξέρεις τι μυρίζομαι, οσμίζομαι, ότι προειδεάζομαι, ότι έρχεται εκεί για να μην έρθω εγώ, ξέρεις, να πει κάτι. Λες! Έτσι το έχω κόψει, επειδή πήρε πρέφα να κατέβω κατά εκεί. Τέτοια είναι. Δεν είμαι σίγουρη, απλά έτσι το τελείζω. Λοιπόν, αύριο θα πάρεις τηλέφωνο. Να έχεις έτσι ενημέρωση από μένα. Λοιπόν, αύριο θα πάρεις τηλέφωνο και θα τη ρωτήσεις γιατί ήρθες εδώ, Κατερίνα. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Έχω μια άλλη σχέση. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Είμαι και αθώος. Δεν το είχα καταλάβει. Όχι, παιδί μου, την κατάρα της γριάς λες. Κανεί είναι. Όχι. Πανούργα είναι. Θα την κάνω αύριο 3:00. Θα δει. Όχι. Είσαι ψυχούλα. Πού πέσεις, είπαμε. Την Πέμπτη στο 8 ball. Βέβαια. Α, εκεί θα παίξεις όλοι. Ναι, όλοι μας εκεί θα παίξουμε, ναι. Θα βάλεις κανένα χειτικό να ακούσουμε από εκείνη τη μέρα. Βεβαίως, από εκείνη τη μέρα. Την Παρασκευή εδώ που θα έρθει. Όπως μπορείς, όπως μπορείς. Ναι, με φωνούλα σαν του Λευτέρη θα έρθω την Παρασκευή. Θα είμαι κι εγώ έτσι. Μάλιστα. Έτσι μπάσα φωνή. Κάνε καλύτερα την εκπομπή 7 με 9, είναι πιο καλά και ας μεταφερθούν τα προγράμματα. Να μεταφερθούν όλα. Είναι πολύ νωρίς, 6 δεν ακούει πολύ κόσμο. Τι λες καλέ που δεν ακούει πολύ κόσμο. Δεν είσαι εδώ να ακούς τα τηλέφωνα. Ο Λευτέρης τι ώρα θα βγαίνει στον αέρα. Ο Λευτέρης τι ώρα νομίζεις θα βγαίνει στον αέρα. Άσου
Δεν θέλουμε άλλου. Πετρόπουλο, τι λέει, λέει μια σπόντα κατά και λίγο. Πετρόπουλο, τι Πετρόπουλο. Δεν θέλουμε άλλου. Εσά του δύο να έχουμε, τελειώσαμε. 7 με 9 ξέρει τι απήχηση. Τι απήχηση να έχω. Μα στι 6 είναι το αγροξύπνημα, ο καφέ. Πολλοί θέλουν να ηρεμούν εκεί. Και δεν τι φλετά που έχουμε μέσα στου άκλε. Κάτι που θέλουν να ακούν ράδι όταν πίνουν καφέ. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ, έγινε. Φιλιά. Τσαο, τσαο. Ζητάμε συγγνώμη από αυτούς που πίνουν καφέ αυτή τη στιγμή και ακούνε ράδιο. Κλείστε το, κλείστε το να ερεμήσετε, βρε παιδιά, το κεφαλάκι σας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαρή. Έλα, αγόρι μου. Δύο Κατερίνες δεν χωράνε σε ένα στούντιο. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, όταν ξυπνάς το πρωί, δεν θα ηρεμείς. Γιατί έχεις κοιμηθεί και έχεις ήδη ηρεμήσει. Εκτός αν είσαι ανεβίδα προηγούμε σερή. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι. Λόγω επειδή, γι' αυτό είσαι έξω το πρωί. Κύριε Μπάμπη, ναι. Κύριε Μπάμπη, έχω σούπερ ατού στην τράπουλα. Ναι. Το στρέχεις. Έτσι. Πάμε δυνατά, τσάω. Καλημερίζω για το φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει καλά και εμείς είχαμε μαζευτεί πριν από τον αγώνα προφανώς της Κυριακής για Τσίπουρο ψαρικά. Ψήσαμε και μια σκόπιμα μεγάλη, τι εννοεί. Σκορπίνα, ρε. Λες. Ναι. Σκόπιμα μεγάλη μου λέει. Εδώ στο κορέκτορα έχει κάνει κάποια παρασπόνδια. Και στην καταλήξαμε να πίνουμε ουίσκι με κεμπαπάκια. Ωραίο συνδυασμό. Ναι. Έτσι, για να στρώσει και λίγο. Γιατί όσο ψαρικό και να φας, στο τέλος θες και το κάτι τι σου, ρε παιδί. Είναι τώρα πώς πήγαμε εμείς στο καφέ τη Φράλε εκεί πέρα που ήσουν με το φραπέζι, κάσαν τα σουβλάκια μύτη. Παρατήσαμε του φραπέζι, θα παρατήσαμε όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Τι κάνουμε. Καλά. Έφτασε επιτέλους η εβδομάδα. Η ευλογημένη μέρα. Ναι. Ήρθαν οι μέρες. Έτσι. Οι οποίες θα δούμε ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Θα δούμε Champion, θα δούμε Liverpool. Έτσι. Στα καλά της. Θα δούμε αν θα είναι στα καλά της, γιατί δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Στα καλά της μεταμορφώνεται αυτή η ομάδα. Ναι, αλλά δεν θα τη δούμε τώρα τη Liverpool, την επόμενη εβδομάδα θα τη δούμε. Όποτε τη δούμε. Έτσι. Πλησίασαν όμως. Πλησίασαν. Ναι. Έτσι. Μπαίνουμε σε κλίμα σιγά σιγά. Θα δούμε και τα άλλα βέβαια. Mm-hmm. Και τα άλλα. Τα μάτσα θα δούμε. Και εκεί να πιστεύω ότι όποια μπορέσουμε. Βέβαια θα είναι νομίζω ότι θα δούμε μπαλίτσα. Mm-hmm. Γιατί το έχω πει, η καλύτερη περίοδος για το Champions League είναι αυτή που διανύουμε. Τώρα, αυτή η φάση είναι. Τα knockout, βεβαίως, βεβαίως. Από εδώ και πέρα είναι τα μάτσα. Ναι. Και πέρα. Ισχύει. Τώρα θα ξεχωρίσουν τα. Η γύρα από το στάχι. Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, και χθες για το μάτσα. Mm-hmm. Καταρχάς έκατσα. Να δω το Πανετολικός μέχρι το μισάωρο δηλαδή. Ναι, μέχρι το μισάωρο που ήταν ήδη 2-0. Ναι, όλοι εκεί το αφήσαμε. Πανετολικός Λάρισα. Δεν έδειχνε ότι αυτό το μάτι θα εξελιχθεί έτσι με τίποτα. Με την καμία. Πάντων, εντάξει, το είδα 2-2. Τι έγινε, φίλε. Εντάξει, μετά είδα το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και έκατσα να δω τον Άρη. Mm-hmm. Αποδεικνύεται, φίλε μου, Μπάμπη και τέτοιο. Και Άκη. Ότι, ναι, Άκη. Ότι το ποσοστό δυσκολία του ελληνικού πρωταθλήματος είναι κάτω από 5, είναι 4,5. Mm-hmm. Έκανες μια σοβαρή εμφάνιση, έβαλες τις ευκαιρίες σου για γκολ και έρχεσαι. Αποτελεσματικότατος χθες ο Άρης. Ναι, αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Αυτά που πρέπει να είσαι, αν θέλεις να διεκδικήσεις κάτι. Mm-hmm. Μπορείς να παίξεις μπαλίτσα, έτσι. Δεν χρειάζεται εσύ να παίξεις και καμιά τρομερή μπάλα στην ταινία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Στην Αγγλία όμως πρέπει να παίξεις μπάλα για να κερδίσεις ακόμα και την Brighton. Βεβαίως. Οι γόλες χθες στο 90 φεύγαν από που με πήρε το ποταλάκι. Είδες πως τέτοιο που αυτή η Γουλφς έριξε και τρία. Ναι, φωνέας των γιγάντων. Φωνέας η Λίκη, η Λτέξ. Πέρα από τη Manchester City όπως δείχνει τώρα και τη Liverpool, όλες οι υπόλοιπες βράζουν στο ίδιο καζάνι, αλλά και όλες οι υπόλοιπες μπορούν να κερδίσουν. Και μην ξεχνάς η Γουλφς και έριξε τη Manchester City. Έτσι, έτσι. Μάλιστα, πώς τα βλέπεις σήμερα. Εντάξει, ωραία παιχνίδια. Καλά θα ήταν. Εγώ πάντα να ξέρεις πάντα φίλε μου Μπάμπη και τέτοιο, όταν πάω να ρίξω ένα δελτίο στοιχήματος, 2 ευρώ, 1,5 ευρώ, 3,5, 4, θα το βάλω σε 1,5 λεπτό, με 2 λεπτά φίλε. Δεν κάθομαι να διαβάσω ούτε τι να διαβάζουμε, ρε. Ούτε τίποτα, σε μπερδεύουνε. Εμείς που διαβάζουμε πάλι κουβά πηγαίνουμε. Έτσι, τι να διαβάζεις, πες τα αντίθετα. Δεν πρέπει να διαβάζεις, έχουν στον κουβά, βλέπει. Φιλιά, καλημέρα. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, και σήμερα το βραδάκι θα καθίσουμε στις τηλεοράσεις μας να παρακολουθήσουμε για τα ματσάκια, ωραία παιχνίδια έχει. Είμαστε στη φάση το 16, σε 2 και σήμερα 2
δύο παιχνίδια, αύριο δύο άλλα παιχνίδια. Τρίτη, Τετάρτη και την επόμενη. Φουλ, θα έχουμε και κυπελάκι την επόμενη εβδομάδα. Ε, την επόμενη εβδομάδα δεν είναι το κύπελο. Ναι, αλλά ναι, δεν το ναι, είπα. Ναι. Όχι, όχι, λάθος. Όχι, κάτι του μηνός. Όλα, μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων. Αυτή την εβδομάδα έχει Ευρώπη. Ναι, αυτή έχει Ευρώπη. Την επόμενη έχει Ευρώπη, αλλά το κύπελο είναι τη μεθεπόμενη, πριν την ναι. Τσικνοπέμπτη. Στις 10 η ώρα, Manchester United πάνε σε Ζερμέν και Ρώμα Πόρτο τα παιχνίδια. Το βλέπεις, δώσε ένα εντάχει, ένα προγνωστικό εδώ για να καταγράψουμε και τις... Manchester United, Paris Saint-Germain, ναι, ναι, ναι. Θα δώσω έναν άσο στην Manchester United, η οποία καλπάζει με καλπάζει. Τον Ole Gunnar Solskjaer στην τεχνική ηγεσία της ομάδας των κόκκινων διαβόλων. Νάτος, όλα τα κλεισέ. γιατί το παιχνίδι με τη Ρώμα, με την Πόρτο, η Πόρτο σίγουρα είναι... αποδυναμωμένη μετά την μεταγραφή του Ολιβέιρα στον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Το ίδιο βέβαια αποδυναμωμένη και δεφορμανισμένη φαίνεται να είναι και η Ρώμα. Έφαγε 7, έφαγε 6. Πόσα έφαγε από την Φιωρεντίνα. Από τη Φιωρεντίνα, ναι. Έγιναν δέκτες παραπώνων οι παίκτες. Μόνο ο Κώστας Μανολάς φύγει και απάντησε στον οπαδό. Όχι στα λαϊκά δικαστήρια. Έχει συνηθίσει στους κορνέδες. Ξέρει το παιδί από πού έρχεται. Από την εποχή του ακράτη του από τότε. Εννοείται. Και οπότε εγώ αυτό το δίνω ένα πλούσιο χ. Λοιπόν, το δικά μου το προγνωστικά είναι 2-1 η Manchester United θα επικρατήσει τη Paris Saint-Germain και Ρώμα Πόρτο 1-0-0 3-3 έτσι. Αν το πας τόσο, γιατί, τζάμπα δεν είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει. Σαν μας θα το παίξει κανένα. Θα πάρω κανένα στο λαιμό μου. Το παίξω κι εγώ, τι. Στις... Εγώ πρόλαβα, έπαιξα το Φενέρμπαχτσε με την Ζενίτ πάντως. Για το Europa League νωρίτερα, στις 8 παρά 5. Φενέρμπαχτσε είναι στην 14η θέση τη τουρκική βαθμολογία. Να τα στατιστικά και τα στατιστικά. Η Ζενίτ είναι πρώτη στη Ρωσία. Εγώ προτίμησα να παίξω το διπλό και over. Διπλό και goal-goal. Φυσικά. Να τα. Αυτό. Να χαρά. 1-1 το βλέπω αυτό το ματσάκι. Έτσι, για την Καβλάντα την πρωίνη. Για να έχουμε αύριο να λέμε, σας τα είπαμε. Μία στο εκατομμύριο, οπότε μας κάθεται ένα αποτελεσματάκι. Κάθομαστε και να μην σας τα είπαμε, ευλογούμε. Σιγά μην τα θυμάστε. Ναι, καλά, εννοείται, κανένας δεν θυμάται τίποτα. Αύριο τα σπουδαιότερα. Αύριο έχει, είπαμε, και ημιτελικά μπάσκετ. Έχει πάλι Champions League, την Πέμπτη Europa. Χαμό στο ίσιο με αυτή την εβδομάδα. Θα περάσουμε. Α, δεν έχει δηλαδή. Euroleague εν ολίγης. Αυτό είναι το. Ναι, για να παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τετάρτη σημαίνει ότι δεν έχουμε Euroleague, μάλλον διακόπτεται. Και το Σαββατοκύριακο τι έχουμε. Το τελικό. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα από το. Από το λόγο επειδή, το οποίο ήταν γεμάτο και σήμερα σε εμπειρίες πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Μάθαμε πράγματα. Μάθαμε ότι προσπαθούν να βγάλουν το μπουζούκι από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μάθαμε ότι μοιράζουν ευλογίες με 30 ευρώ. 30 ευρώ, 10 ανάλογα. Ανάλογα την στιγμή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Η μυρωδιά του καπνογόνου πιο ωραία από τα αρώμα της. Ο ρυθμός του τυμπάνου πιο γρήγορος από την καρδιά της. Μια ζωή ελεύθερος παραφυλακισμένος, καλύτερα στο πέταλο παρά ερωτευμένος. ΑΕ Original 21, γεια σας! Τι ποιηματάρα ήταν αυτή. Έλατε, ναι. Θα την πω στο Αγίου Βαλεντίνου βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Μας έπαιξε καθυστερήσεις ο Λευθέρης. Ναι, εξκόραρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μπάμπης και ο τέτοιος. και τέτοιος. Έπρεπε να μάθει τόσο καιρό. Εντάξει, αφού δεν τον είπε τιούτο, πάλι καλά. Εντάξει, τέτοιος. Ναι. Και δεύτερη φορά το επανέλαβε. Περιμένω και ακόμα μια παρέμβαση του Λευθέρη. Και κλείνοντας να πούμε, να συνεχίσω το στιχάκι του Λευθέρη και να πω, καλύτερα μια ώρα σκλαβιά και φυλακή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Έτσι. Έγινε. Φιλιά, τσάω. Παθιστόχα στην εκπομπή. Καλά, έτσι. Κλείνουμε πάντα με ποιήση. Την έχουμε. Την έχουμε μέσα στο αίμα μας. Άκη μου, να σε ευχαριστήσω για εγώ την να σε ευχαριστήσω συντροφιά μου. Το συστήμα, να... Τέτοια μου. Εγώ να σε ευχαριστήσω, μπάμπη μου. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες για την συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστίτο Τσατσαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10 εδώ στον Λίπερο 107,4. Εμείς ξανά αύριο, δυναμικότατη, από τις 6 το πάρα πολύ πρωί. Καφέ και τσίτα. Τσίτα τα γκάζια. Για να ξυπνάμε, δεν γίνεται αλλιώς. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, χωρίς τσίτες, με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, να διαχειρίζεστε τα πράγματα.
Θα τα ξαναπούμε, δεν χανόμαστε. Χαμόγελο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δυναμώστε την έντασή σας και όλα αυτά τα κλισέ. Φιλιά, τσάω.